Γεια σας. Εδώ είμαστε. Επειδή ξέρω ότι όλοι περιμένετε με αγωνία την εκπομπή, να σας πούμε ότι είμαστε εδώ σε καλή κατάσταση, ανεβασμένοι και μονιασμένοι, ενωμένοι και σε πολύ καλό κλίμα. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα, ήδη ακούτε τα μηνύματα που χτυπάνε, μαζί μας σήμερα Arena Rapid, είμαστε ήδη ανεβασμένοι, αλλά θα το χρειαστούμε, χαμήλωσε το ρε φίλε. Θα το χρειαστούμε το Arena Rapid, περιέχει ένα μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άνδρα. Πώς ένα κουτάκι, άσταλα. Το βρίσκεται στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και σήμερα έχετε δυνατότητα να κερδίσετε ένα κουτάκι. Ένα κουτάκι. Πώς έχει μέσα το κουτάκι? Κουτάκις. Δύο. Ό, ό,τι πρέπει. Τι θες, να πάρεις λοιπόν, τα 2,72 ώρες να κυνηγάς την Μέρκελ? Όχι, δύο, εντάξει, δύο. Δύο. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, Arena Rapid και αποστολή στο 54222 με χρέος 62 λεπτά του ευρώ μόνο. Με τον ίδιο τρόπο και μηνύματα για τα γυαλιά ηλίου, αξίας 65 ευρώ από το Opticon Express. Στέλνετε ένα μήνυμα, FM κενό, ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε γυαλιά δίπλα. Το στέλνετε στο 54222. Κερδίζετε λίγο πριν τις 2 και πάτε ή Παύλου Μελά 11 στο κέντρο ή 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια ή Πολυτεχνείο 23 στην Ευκαρπία. Παίρνετε τα γυαλάκια σας, αξίας 65 ευρώ, δεν δίνετε μία. Όλα αυτά από το Opticon Express. Όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε αυτόματα μια δωροπιταγή 50 ευρώ για να την εξαργυρώσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Η Τερβέτε είναι μαζί μας. 30 χρόνια ζωή συμπληρώνει φέτος. Από το 1997 στην Ελλάδα, επίσημος χορηγός στη Super League. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet και πολλά παιχνίδια σε καζίνο και live καζίνο και εκατοντάδες παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers και κορυφαίες αποδόσεις για αγώνες στοιχήματος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, hardball, volley, tennis, ό,τι κινείται και ό,τι εκτελείται και υπηρεσία cash out και live streaming και όλα αυτά από την Interveten. Και ο Μαρμαρίδης, όπως κάθε μέρα, εδώ και δεκαετίες κορυφαίο όνομα στο έπλο στην Βόρεια Ελλάδα, ό,τι χρειάζεστε για να επιπλώσετε ποιοτικά και χωρίς να ξοδευτείτε και να πετάξετε τα λεφτά σας, είτε το σπίτι σας, είτε το εξοχικό σας, είτε την επαγγελματική σας στέγη. Τρία μεγάλα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στο κέντρο στην Τζιμισκή και εκτός πόλεως. Πολλά καταστήματα και στην Αθήνα και στο marmaridis.gr. Βλέπετε με την ησυχία σας όλες τις μεγάλες προσφορές. Ενημερώνεστε για το νέο πλάνο χωρίς δόσεις, χωρίς προκαταβολή και χωρίς πιστωτική κάρτα. Και παραγγέλνετε ό,τι θέλετε να παραγγείλετε από το Μαρμαρίδι δωρεάν μεταφορά εντός Αττικής και εντός Θεσσαλονίκης. Και φυσικά ξεκίνησε και ο αγαπημένος μας προορισμός, το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αγαπημένος προορισμός διασκέδασης εννοείται. Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, με νέους υπαίθριους χώρους, εκεί που μπορείτε να παίξετε και φυσικά εκεί επιτρέπεται και το κάπνισμα. Το Ρίτζες Καζίνο μας περιμένει για τελείωτο παιχνίδι με νέο ωράριο λειτουργίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 τα ξημερώματα. Χρήσανθε. Εντάξει, τι. Πες, ωραία. Τι θες να πω. Πες, γεια σας. Γεια σας. Είναι λίγο πεσμένος ο Χρήσανθος σήμερα. Γιατί? Καθόλου πεσμένος δεν είμαι. Έτσι νομίζω. Πεχταρά πήρε, τι θες άλλο. Δεν τον πήρα ακόμα. Όταν τον πάρω. Τον πήρε Ολυμπιακός. Τον πήρε Ολυμπιακός. Ούτε Ολυμπιακός τον πήρε με τα χαζογελάκια που κάνετε. Πο... Ποιος τον πήρε? Θέλετε εσείς να περάσετε αυτό το πράγμα και προπαγανδίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν γελάς εσύ και τον πάω και την ξανά. Ναι. Εσάς είναι γελάκια, εμένα είναι δύο αποφάσεις δικαστηρίου. Και Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και σύντομα και το ΚΑΣ. Θα τα αφήσουμε το ΚΑΣ όταν έρθει η ώρα. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Εντάξει. Όπως ασχολούμαστε από το Δεκέμβριο. Πολύ δεν ωραία. Έχουμε κρυφτεί ποτέ. Πώς δεν έχετε κρυφτεί? Να μιλήσουμε, λέγατε, λέγατε, να μιλήσουμε για τον Ματέο σήμερα. Πάλι κάσα από πούμε. Ό,τι θέλετε. Και Ματέο έχουμε θέλετε. Και Βέλεθ έχουμε τον Προδότη. Να μιλήσουμε. Τον Προδότη. Το σύχαμε αυτό. Την Κολώνα. Δεν χαρακτηρίζω εγώ κατά αυτόν τον τρόπο. Εσύ όχι. Εσύ όχι. Πολλοί κόσμος. Δεν προλαβαίνει να μετράει κατάρες ο Βέλεθ. Ο κόσμος έχει κρίση. Και σε αντίθεση βλέπω που για τον Ματέο βλέπετε και παρακολουθείτε το τι γράφει ο κόσμος. Όταν ο κόσμος έβριζε τον Γιωργάκη Σαββίδη και τον Ιβάν μετά τον Όφη. Και μετά το διπλό της ΑΕΚ, δεν είδα να κάνετε κανένα σχόλιο και να γράφετε κανένα κείμενο για τα σχόλια στα social media της ΠΑΕΠΑ. Επικοινωνία. Όσο και να το ειρωνεύεσαι, επικοινωνία είναι και τα περί δανεισμού του Ματέο από τον Ολυμπιακό. Όταν ο παίκτης λοιπόν έρθει με το καλό στον Άρη. Θέλει ο Ολυμπιακός να βλάψει τον Άρη, γιατί. Όχι, γιατί ποιο το βλέπει. Πολλοί γράφουν ότι το γράφει μια εφημερίδα, δεν είναι η αλήθεια. Η εφημερίδα αυτή που έγραψε, οριστικό υπέγραψε ο Φετφατζίδης στην Αλαΐν. Αυτή η εφημερίδα. Εσείς γράφατε κάτι άλλο? Δεν γράψαμε, υπέγραψε. Ναι. Γράψαμε για προφορική συμφωνία. Ναι. Πολλές φορές η ακρίβεια ενός πράγματος, όπως με τον Τουρμισάη παραδείγματος χάρη, μπορεί να σε εκθέσει.
σας εξέδεσε. Με τον Τουρμισάη θεωρώ ότι η ΠΑΕ Άρης, ναι, μας εξέδεσε με την πληροφόρηση που έδινε τότε. Mm. Παρ' όλα αυτά, η ουσία του θέματος είναι στην περίπτωση του Ματέο, mm-hmm. αυτό που λέει ο μάνατζερ του. Γιατί από τη μία βλέπουμε διαρροές, πληροφορίες και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Οι διαρροές είναι του Μάκη Γκαγκάτση και του Κυριάκου Κυριάκου, ας πούμε, αυτό που βγήκε για το Ματέο. Ποια διαρροή από όλες. Η πρώτη διαρροή. Η πρώτη διαρροή δεν υπάρχει στο Λαμπάο Τάρης. Άρα, αφού δεν υπάρχει στο Λαμπαοτάρι, να ρωτήσεις αυτούς που τη βάλανε. Γιατί είσαι έμπειρος και δεν την έβαλες. Σωστό, σωστό. Και καλά έκανες. Στο Λαμπαοτάρι. Και εγώ θα ντρεπόμουν να την έβαζα αυτή τη διαρροή. Δεν ξέρουμε αν είναι της ΠΑΕΑΡΙΣ καταρχήν. Για νούνα είναι Χρύσανθε. Δεν ξέρω. Σε μένα δεν ήρθε. Όχι, μια χαρά σου ήρθε. Χρύσανθε και δεν την έβαλες. Γιατί σε λέω είσαι έμπειρος. Πού το ξέρεις, υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σε αυτό που λες. Δεν σου ήρθε εσύ αυτή τη διαρροή. Υπάρχει κάπου στο Viber. Άρα λοιπόν οι συνάδελφοί σου λοιπόν την βγάλανε. Έχουν πληροφορία. Αφού λένε όλοι οι διαρροές της ΠΑΕ Άρης, Χρυσανθέ. Έχουν ρεπορτάζ. Άχρηστοι λοιπόν όλοι. Κανένας δεν είναι άχρηστος. Εξαιρετικοί συνάδελφοί όλοι. Άμα θες, έχεις πει σύγχαμα το Βέλεθ. Έχεις πει. Τώρα δεν είπες σύγχαμα το Βέλεθ. Τον λένε οι άλλοι, δεν το είπε αυτός. Μην βάζεις λόγια σε αυτό. Και κατάρες στο Βέλεθ. Τα σχόλια για τον Γεωργάκη Σαββίδη να διαβάζεις και να μεταφέρεις. Δεν θα τα διαβάζω. Δεν νομίζω. Δεν είδα ούτε ένα ρεπορτάζ. Ούτε ένα ρεπορτάζ για το αντικείμενό σας. Για τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον οποίο τον καταβρίσαν οι οπαδοί σας, το θάψατε το θέμα και δεν είπατε τίποτα. Και το μόνο που κάνετε είναι να δημιουργείτε εντυπώσεις σε σχέση με τον Άρη. Γιατί θέλετε να κρύψετε κάτω από το χαλάκι τα τεράστια προβλήματα που έχετε. Που σας έχουν στείλει τρίτους αυτή τη στιγμή στον πίνακα της βαθμολογίας από την ΑΕΚ που Άρης. Για να χάσει έπρεπε να μείνει με 10 παίκτες, ο ανύπαρκτος Άρης. Ναι. Και επειδή λοιπόν είστε χάλια αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μπορείτε να κερδίσετε κανέναν, ούτε τον Όφη, ούτε την ΑΕΚ, ούτε κανέναν, μόνο τον Άρη τον ανύπαρκτο λοιπόν κερδίζετε, χάλια, ασχολείστε τηλέφωνο, με τον Άρη. Πήραμε τηλέφωνο στο κόκκινο πρωταθλητή και είπαμε, κόκκινο πρωταθλητή, παύλα σκύλε, παύλα γάτα, ναι. Βάλε σε παρακαλώ στο πρωτοσέλιδό σου. Ναι. Πέτροβιτς και Ματέο κοντά στο Σέρβο μέσω 2 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Ο Γκαρσία καταλήγει στον Άρη μέσω Πειραιά. Ωραία και. Και ο κόκκινος πρωταθλητής είχε γράψει ότι πήρε το Βέλεθ και τον Κουέστα. Και τον πήρε το Βέλεθ. Ο κόκκινος πρωταθλητής που το είχε γράψει. Επίσης έχει γράψει όλο το καλοκαίρι για το Σάσα. Τον πήρε το Σάσα. Έχουν γράψει 500 πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Αξιόπιστος είναι ο κόκκινος πρωταθλητής όποτε γράφει κάτι που σας αρέσει για τον Άρη. Γιατί έχει γράψει ότι είναι και πολυδιοκτησία ξανά. Δεν επιβεβαιώθηκε την ΠΑΕ Άρης, Χρυσανθέ. Δεν επιβεβαιώθηκε καθόλου από την ΠΑΕ Άρης. Κάνεις λάθος. Είναι καμία επιβεβαίωση. Οι συνάδελφοι λοιπόν γράφουν ότι είναι δική σου. Δεν ξέρω τι γράφουν οι συνάδελφοι. Εγώ θα μιλάω για τον Άρη. Είναι αλήθεια, Χρυσανθέ. Είναι αλήθεια ότι η ΠΑΕ Άρης έβγαλε τη διαρροή και εξήγησε το story αλλά κοέλιο ότι θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα τον πάρουμε εμείς και τον πάνε σε αυτό. Εντάξει, γύρω λοιπόν την αλήθεια. Δεν το ξέρω. Είναι ανημέρωτοι όλοι. Δεν το ξέρω. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, όπως λες και εσύ. Εγώ μιλάω για μένα. Το Λαμπαοτάρης λοιπόν δεν έγραψε καμία τέτοια διαρροή που λες εσύ. Να φιλοξενήσουμε άλλον ρεπόρτερ να μας πει αν υπήρχε διαρροή. Αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει διαρροή. Ναι, γιατί αν υπάρχει αυτή διαρροή, Χρύσανθε, επιβεβαιώνει επίσημα η ΠΑΕ Άρης ότι με τον Ολυμπιακό είμαστε σε αλαξοκολλιές. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε παίκτη και βάζουμε τον θείο Βαγγέλη να μας πάρει τον παίκτη και να τον πάρουμε εμείς τον λάθος. Εγώ θα δω όταν έρθει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή στην ΠΑΕ Άρης. Όπως το είδες με τον Τουρμισάη, Χρυσανθέ. Τον Τουρμισάη δεν το είδα. Όχι, δεν το είδες, αλλά φώναζες όμως αγορά. Θα το δω. Αγορά, έλεγες. Αν έρθει. Αγορά, ναι. Με όποιον αγοράς. Λέει η ΠΑΕ Άρης, αν κατελεί εισαγωγικά. Εμείς λοιπόν που κάνουμε ρεπορτάζ τέριο και δεν καθόμαστε στις διαρροές της ΠΑΕ Άρης, ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ούτε σε δημοσιεύματα, πήραμε τηλέφωνο τον μάνατζερ του παίκτη. Και καλά έκανες. Εμείς δεν κάνουμε ρεπορτάζ με διαρροές, κάνουμε ρεπορτάζ κανονικό. Και τι πήραμε λοιπόν τον μάνατζερ του παίκτη και είπε ότι ο Καρυπίδης. Mm-hmm. Έχει συμφωνήσει με τον Αστέρα για την αγορά του παίκτη από τον Άρη. Αυτό λέει ο μάνατζερ του παίκτη. Ο κύριος Ντεμπαρτόλο. Μπείτε στο Λαμπαοτάρης και διαβάστε το. Τώρα, διαρρέει ο ένας. Λέει ο άλλος. Αν όχι θέλετε. Διαρρέει, διαρρέει, πάει Άρη. Αυτά τα λες. Όχι, οι συνάδελφοι του Άταρα έχουν πει. Στέριο, εδώ θα μιλάμε για το τι γράφουν οι συνάδελφοι. Από αύριο να αρχίσω να λέω τι γράφουν οι συνάδελφοι στο βάρο. Όχι, κάθε φορά που στο λέω μου λε, εγώ τι λέω. Δεν με νοιάζει τι γράφουν οι άλλοι. Εγώ αντικείμενο προπαγάνδα δεν. Δεν έχει υπάρξει ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και να πει διαρρέει ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αν δεν έχει κάνει διαρροή ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κάνεις λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Τα οποία... Εδώ διαβάζω σε ένα από τα πολλά site γιατί ό,τι αν διαβάσω είναι το ίδιο κείμενο. Copy η κυδνόμβη ΠΑΕ επιβεβαιώνει μεν τον deal για τον Αργεντίνο Εκστρέμ. Μάλιστα. Και μάλιστα ότι αυτό γίνεται με τη συνδρομή του Ολυμπιακού. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει δεσμό. Επιβεβαίωση τη ΠΑΕ. Συγκεκριμένα στην Αλκμίνη τονίζουν ότι η ομάδα δεν που αγοράζει. Στην Αλκμίνη τονίζουν. Να βγάλουν διάψευση. Ούτε θα κάνουν ό,τι θέλουν στην Αλκμίνη επειδή θέλετε εσείς και τα μίντια. Ό,τι θέλει θα κάνει ο Άρης. Ό,τι γουστάρει. Δεν θα μπούμε στο τρυπάκι το δικό σας. Επειδή εσείς θέλετε να δημιουργήσετε θόρυβο και να κρύψετε τα χιλιάδες προβλήματά σας κάτω. Τι εσείς έρχεσαι εδώ, ο κόσμος του Άρη βρίζει από κάτω. Καλά, φυσιολογικό είναι. Όταν δέχεται από παντού πληροφόρηση και όταν η ομάδα έχει μπαν και όταν η ομάδα τρώει τεσσάρες
είναι το κατάλληλο timing και να την αποδομήσεις, Κώστα μου, φυσικά. Και τι να κάνει δηλαδή, να πανηγυρίζει? Τίποτα που να βγάζουν όλοι ότι ο Άρης παίρνει παίκτη μέσω του Ολυμπιακού και εσύ λες ότι δεν ισχύει. Δεν είπα ούτε το αν ισχύει, ούτε αν δεν ισχύει. Άρα τι λες δηλαδή. Έκανες ρεπορτάζ για να δεις αν ισχύει διαρροή ή όχι? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, άρα δεν ισχύει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μου πεις πώς θα κάνω ρεπορτάζ. Δεν θα μου πεις. Δεν σου λέω, ρε φίλε. Δεν θα κάνω εγώ το ρεπορτάζ όπως θες εσύ. Για να εξυπηρετείς τα συμφέροντα της εσωστρέφειας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να μας πεις εσύ αν ισχύει ότι υπάρχει μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό του ενός στον άλλον. Ισχύει? Ποτέ δεν έχεις πει αν ισχύει. Αν ο Καλπαζής τα μετέφερε από τη μία, δεν έχετε πει? Έχετε γράψει? Τον αρτό πετούσατε. Και λέγατε να καταρρεύσει. Τα είπατε? Πες μας, ισχύει? Μετέφερε χρήματα ο κύριος Καλπαζίδης? Δεν απαντάς φυσικά. Αλλά στον Άρη θες να σας πούμε αν ισχύει η μία διαρροή? Όχι, ισχύει η διαρροή. Χρήσατε, απλά εσύ σαν έμπειρος δεν την έβαλες, γιατί η διαρροή είναι μνημείο ξεφτύλας. Ωραία, αυτή η διαρροή. Αφού λοιπόν εγώ όχι, σαν έμπειρος. Όχι, θα μας πάρει ο κύριος Βαγγέλης τον παίκτη και μετά εμείς που να πάρουμε πίσω. Δεν είναι καθόλου τέτοιο. Από τη στιγμή που με κάνουν αυτό που μου κάνουν με τον μπαν, αν μπορεί να το κάνει μέσω του Ολυμπιακού και να τον αγοράσω, να τον πληρώσω, ας το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όχι. Εδώ εσένα δεν σε ενδιαφέρει που πήρε όπω πήρε το πρωτάθλημα. Αναλυτικά η διαρροή τη ΠΑΕ Άρη. Ναι. Αναλυτικά η διαρροή. Ναι. Ο Άρη αγοράζει τα δικαιώματα του παίκτη από τη σέρβικη ομάδα. Η διαδικασία θα γίνει μέσω του Ολυμπιακού. Ωραία. Λόγω του γεγονότο ότι το μπαν που έχει ο Άρη δεν το επιτρέπει να εγγράψει ποδοσφαιριστέ. Προκειμένου ο παίκτη να μην χαθεί και να καταλήξει άλλη ομάδα. Το παίκτη δεν τον παίρνει δανεικό από τον Ολυμπιακό ο Άρη, αλλά τον αγοράζει από τον Ερυθρό Αστέρα. Καταβάλλοντα ένα σημαντικό τίμημα όπω έχει συμφωνηθεί. Από το μυαλό του προφανώ συνάδελφο. Όχι, δεν αναλυτικά η διαρροή τη ΠΑΕ Άρη. Είπες, δεν ισχύει. Δεν ισχύει η διαρροή. Εγώ δεν ισχύει η διαρροή. Είπα, από μυαλό του είπα, εγώ δεν είπα δεν ισχύει. Πάμε η σε ένα άλλο site και κυτρινό μαύρο. Εγώ σου είπα γιατί δεν το έβαλες, γιατί είσαι έμπειρος και καταλαβαίνεις τη λούμπα να που έχει την ΠΑΕ Άρη. Να απολογηθώ λοιπόν εσύ εγώ για τους άλλους. Όχι, να βάλεις χέρι στην ΠΑΕ Άρη, αν πρέπει να βάλεις χέρι. Γιατί να βάλω χέρι στην ΠΑΕ Άρη? Όλα καλά είναι και στην ΠΑΕ Άρη. Αν έχω βάλει, λέει. Αν έχω βάλει. Ήμουνος μόνο. Καλά. Όχι, έχει βάλει. Έχει αν έχω βάλει, χρυσή. Επίσης μου λένε εδώ να μιλήσεις για βόλεϊ σήμερα, γιατί μιλούσες τη Δευτέρα. Για βόλεϊ. Έχει βάλει. Τι βόλεϊ? Βόλεϊ. Βγάλαμε χθες τον προπονητή. Καλημέρα, πες το φίλο. Εντάξει. Θα μιλήσω για βόλεϊ. Έβγαλε τον προπονητή του ΠΑΟΚ χθες και είπαν. Κάναν απολογισμό, εντάξει. Τι βόλε. Και έγινε και ερώτηση γιατί η ομάδα δεν είναι χωρίς ξένους. Έπαιξε ημιτελικό πρωταθλήματος. Να κάνουμε. Δεν είναι και άσχημα. Άλλοι παίζουν στην Α2. Εστέριο. Ούτε που με νοιάζει, Κώστα. Εντάξει. Απλώς είναι εντυπωσιακός ο τρόπος του Χρύσανθου ότι όλα είναι καλά στην Αλκμίνης. Όλα είναι ρόδινα. Ο Χρύσανθος έχει δίκιο στο ότι ο καθένας πρέπει να βλέπει την ομάδα του πρώτα και ως ρεπόρτερ και ως φίλαθλος. Και δεύτερον. Δεν είπα ότι όλα είναι καλά. Θα πρέπει όμως να κριτικάρει, Χρύσανθε αυτή την τραγική, έστω επικοινωνιακά, παρουσία του Άρη αυτή τη στιγμή στο θέμα Γκαρσία. Έστω επικοινωνιακά, λέω, δεν λέω ότι ισχύει. Η διαδικασία θα γίνει μέσω του Ολυμπιακού. Άρα, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε την όλη διαδικασία και δεν πιστεύουμε το μάνατζερ του. Άνω κάτω, τελεία εισαγωγικά. Τι λέει το μάνατζερ του? Ότι τον αγοράζει ο Άρης. Ωραία, τελείωσε. Πώς μπορεί να τον αγοράσει ο Άρης αφού έχει μπαν? Όταν λυθεί τον μπαν. Και να τον εγγράψει στο. Θα κάνει ένα. Ωραία, αφού τον αγοράζει ο Άρης, πού χρειάζεται ο Ολυμπιακός? Ωραία, γιατί δεν διαψεύδεται λοιπόν. Εγώ είπα ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν διαψεύδεται όλη αυτή η διαρροή? Η διαρροή δεν είναι επίσημο τη ΠΑΕ Άρης. Η διαρροή είναι μια διαρροή. Η διαρροή είναι επίσημο μια ΠΑΕ Χρύσανθε. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Μπορεί να μου τη δείξει. Αν τη δείξω, τι θα γίνει? Θα την παραδεχτώ. Την έχουν τόσα site, αν θέλει, η διαρροή της ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ Άρης πώς το δέχεται αυτό τότε, αν μου λες ότι δεν ισχύει? Ακόμα περί μισή ώρα έχει περάσει. Τι μισή, μία έχει περάσει. Η διαρροή έβγαλε και άλλη διαρροή η ΠΑΕ Άρης, δεν τη διαβάζουμε στο στέριο. Όχι, θα διαβάσω και αυτή, δεν έχω θέμα. Έχει και δεύτερη. Αυτή την έβαλα γιατί υπάρχει. Α, αυτή υπάρχει. Α, η πρώτη δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, σε μένα δεν ήρθε. Πω. Μπορεί να ξέρω ότι είμαι έμπειρος εγώ και δεν τη ζούμε. Ή να σε έχουν ούζο. Ή να μην στείλανε. Μάλλον σε έχουν ούζο. Ούζο είναι όποιο περνάει τι διαρροέ. Όλοι άλλοι δηλαδή. Όλοι άλλοι δηλαδή. Όλοι άλλοι δηλαδή. Όλοι άλλοι δηλαδή. Παίρνει τη διαρροή και τη βάζει. Ούζο 7. Εγώ δεν βάζω τι μου λέει η ΠΑΕ Άρης. Ούζο 7. Είναι άλλο αυτό που λες. Εγώ δεν βάζω τι μου λέει η ΠΑΕ Άρης. Είναι άλλο αυτό που λες και άλλο ότι δεν υπάρχει διαρροή. Και είναι άλλο δεν υπάρχει διαρροή. Μου είπες ότι είμαι ούζο επειδή δεν υπάρχει. Είναι άλλο λοιπόν ότι κρίνεις εσύ τι πρέπει να βάλεις και πολύ καλά κάνεις. Αυτή είναι η δουλειά σου. Και άλλο ότι δεν υπάρχει διαρροή. Ωραία. Άρα να μιλάμε για μένα. Σε μένα δεν υπάρχει καμία διαρροή. Δεν υπάρχει σε ένα διαρροή. Όχι.
Μπορεί να έχει αποκλειστικό τέτοιο επικοινωνία με τον Κάρι. Είμαι αποκλεισμένο. Και να τα λέτε δυο σα. Είμαι αποκλεισμένο. Άρα την διαρροή ποιο την βάζει. Άμα δεν τη βάζει ο Κάρι. Πάει λε τα ούζα. Αν δεν τη βάζει ο Κάρι, δηλαδή τη διαρροή ποιο την βάζει. Αποφάσισε τελικά, είναι τη Παϊάρη ή δεν είναι. Αν είναι τη Παϊάρη, λέει μια χαρά τη Παϊάρη. Αν είναι τη Παϊάρη, τότε σε παρακαλώ, γιατί εγώ δεν την έχω. Αφού γράφω ότι μου λέει η Παϊάρη. Δεν λέτε ότι εγώ γράφω ότι μου λέει η Παϊάρη και ο Κάρι. Γιατί δεν το έχω βάλει. Σου είπα από την αρχή ότι ήταν κίνηση εμπειρία από την πλευρά σου, γιατί είναι μνημείο ξεπτήλα για μένα η διαρροή αυτή. Άρα δεν γράφω ότι μου λέει η Παϊάρη. Γιατί, πε το, δεν είναι κακό. Δεν γράφω ότι μου λέει η Παϊάρη. Σωστά. Σωστά. Υπήρχε διαρροή. Δεν ξέρεις. Ξέρω, δεν μου έχει έρθει. Εμένα δεν μου έχει έρθει. Μπράβο, Χρυσάδε. Αν υπάρχει κάποιο συνάδελφο που την έχει, να βγει να το πει, φίλε. Εγώ δεν έχω διαρροή. Ούτε στο Viber τη Παϊάρη υπάρχει διαρροή. Να ελέγξει τα μεγαμπάτια του, Χρυσάδε. Μήπως έχουν τελειώσει. Και δεν σου έρθει διαρροή. Εγώ πληρώνω τόσα πολλά χρήματα προσωπικά από τον, στην Κοσμοτέ που έχω γίγα απεριόριστο. Να ξέρει. Και 6 συνδέσει τηλεφώνου. Τα λεφτά θα τα δώσει ο Άρης στον Ολυμπιακό ή θα πληρώσει ο Ολυμπιακός και όταν θα λυθεί το μπαν θα τα δώσουμε στον Ολυμπιακό πίσω και θα πάρουμε τον Ματέο. Όταν ολοκληρωθεί, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι, όπως άλλωστε δηλώνει ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, αυτός που είναι έξω από διαρροές ομάδων. Ο οποίος έχει πιο μεγάλη βαρύτητα την Παϊάρης, ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Φυσικά ξέρει καλύτερα από ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Ο Καρυπίδης δεν ξέρει. Ο μάνατζερ του Βέλεθ έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την Παϊάρης, ήταν αρνητικό το θέμα, έτσι. Είναι ψεύτες στην Παϊάρης όταν μιλάμε για προσφυγή, αλλά λένε την αλήθεια όταν μιλάμε για αγορά. Άρα, όταν υπάρχει αρνητικό θέμα, πληρώνουμε, πιστεύουμε αυτόν που λέει το αρνητικό θέμα, και όταν υπάρχει θετικό θέμα, δεν πιστεύουμε τον Άρη. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι η Παϊάρης, Στέργιο. Να ρωτήσετε στην Παϊάρης λοιπόν και να απολογηθεί η Παϊάρης, να βγάλει μια ανακοίνωση η Παϊάρης και να διαψεύσει τη διαρροή ή να επιβεβαιώσει τη διαρροή. Εγώ. Απολογούμε μόνο για το ρεπορτάζ. Εγώ απλά το είπα από την αρχή και όπως λέω, λέω το φίλο στο 6970, απλά ντρέπεται ο Χρύσανθος να υπάρχει αυτή η διαρροή στο site του. Αυτή είναι η αλήθεια, Χρύσανθε. Και θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα, ντρέπομαι για αυτή τη διαρροή και να μην είχαμε αυτή την κουβέντα 20 λεπτά. Να πάμε παρακάτω. Όχι. Εντάξει. Όχι, επειδή εγώ ξέρω τι σημαίνει. Εκθέτει του συναδέλφου σου, όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν γράψαν ό,τι να είναι και σε σένα δεν είναι διαρροή. Κανένα δεν εκθέτει. Πήγε όλου του άλλου. Κάνει μία επίθεση στου συναδέλφου μου και βάζει λόγια στο στόμα μου που εγώ δεν σημειώνω. Εγώ είπε δεν υπάρχει διαρροή. Για μένα. Άρα οι άλλοι τα κάνουν το μυαλό του, Χρυσάνθε. Δεν υπάρχει διαρροή. Δεν μπορώ να μιλήσω όμω. Επειδή είναι φίλοι μου οι συναδέλφοι, θα πάρω τηλέφωνο και θα του ρωτήσω. Ποιο του έδωσε αυτή τη διαρροή. Γιατί το κάνει εδώ και δύο ώρε. Γιατί θα λειτουργώ εγώ με βάση το τι θες εσύ. Παιδιά, το θέμα μα τώρα είναι τι γράφει ο Χρύσανθο ή τι έγινε στην εξουσία. Δηλαδή, στα τέτοια μα τι γράφει ο Χρύσανθο στο φινάλε. Είναι ότι ο Πάοκ, ο οποίο έχει πιαστεί. Όχι ο Πάοκ, Χρύσανθε. Το θέμα τη ημέρα είναι ότι παίρνει ένα παίκτη από τον Ολυμπιακό. Άσε μα τώρα και εσύ μια ώρα σε ακούμε. Από τον Ολυμπιακό παίκτη. Παραδέξω ότι κάνατε βλακεία. Γιατί πήρε τον Ολυμπιακό στον παίκτη. Έτσι γράφουν όλοι. Και επειδή τον γράφουν όλοι. Να το διαψεύσει Παϊάρη, Χρυσανθέ. Η Παϊάρη θα διαψεύσει και τον Ολυμπιακό. Να διαψεύσει αυτό που την ξεφτυλίζει, Χρυσανθέ. Αυτό. Τον Ταλαβέρι. Η Παϊάρη λέει θα πάρω τον παίχτη ελεύθερο. Αυτό λέει η Παϊάρη. Να το πει, πούντο. Θα το πει, πούντο. Να το πει, πούντο. Θα το πάρει, το υπογράψει πρώτα. Τι, εδώ γράφουν όλα τα site ότι το παίρνει τον Ολυμπιακό. Η Παϊάρη λέει η διαδικασία θα γίνει μέσω Ολυμπιακού. Γιατί λέει η Γιατί του προστατεύει. Άρα λέει ψέματα οι άλλοι. Μη του προστατεύει, Χρύσανθε. Μη του προστατεύει, Χρύσανθε. Γελάνε και τα γέλια, Χρύσανθε. Μη του προστατεύει. Μη του προστατεύει. Είσαι δημοσιογράφο, μη του προστατεύει. Τέλος. Ακούστε λίγο όλοι σας. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είναι. Άσε που ξέρεις πολύ καλά. Κράξτε τους. Κράξτε τους τώρα. Κράξτε τους. Κράξτε τους εσείς. Δεν είναι για κράξιμο αυτό. Ποιο. Αυτό που έγινε τώρα δεν είναι για κράξιμο. Αυτό με τον Γκαρσία. Δεν υπάρχει. Αυτό. Ποιο. Αυτό. Ότι παίρνει τώρα μέσα του Ολυμπιακού τον παίκτη. Να το πείτε σε αυτούς που το γράφουνε. Το γράψα. Συναδελφοί σου είναι έρχεσαι να δε. Και τι θα κάνω, απολογηθώ εγώ τους συναδελφούς. Τι λες εσύ. Πιστεύεις έγραψε ένας στο μυαλό του αναλυτικά η διαρροή της Παϊάρης. Κράξε τότε, ξέρω, κράξε τότε, σας κράξε. Σας είπα 5 φορές θα μάθω και θα σας πω. Θα μάθω. Θα μάθω. Θα απολογηθώ εγώ για τις διαρροές που γράφουν οι άλλοι. Τι λέτε τώρα. Το θέμα ισχύει. Ποιο θέμα. Ότι παίρνει ο Άρης τον παίκτη. Πήγαμε το μάνατζερ του τηλέφωνο και είπε ότι ο Άρης αγοράζει τον παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα. Το μάνατζερ. Και πιστεύεις το μάνατζερ σε σχέση με την ΠΑΕ, με την οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, γιατί έναν ιδιώτη σε θέση με κάποιον φορέα. Ποιο την Μπαρτόλο, τον ξέρει τη φάτσα πώ είναι. Φυσικά ποιο δεν Μπαρτόλο εξαθέρεσε τώρα. Ποιο μάνατζερ είναι αξιόπιστο. Το Ματέο σου θυμίζει τον είχε και πέρσι ο Άρης. Επίση έχει το Μαρτίνες ο Ματέο. Ο Ντε Μπαρτόλο. Ωραία. Δηλαδή θα πιστέψει σε σχέση με τον Άρη. Άρα εσύ λες ότι δεν πρέπει. Το μάνατζερ. Άρα εσύ λες ότι δεν πρέπει. Λες ότι δεν πρέπει.
λέω ότι πρέπει να κάνουμε κριτική όταν γίνεται κάτι λάθος ή όταν μοιάζει κάτι λάθος. Ναι. Αυτό λέω. Όταν λοιπόν μοιάζει κάτι λάθος. Και το Μαντσίνι έχει επίσης, μου λέει εδώ ο Νίκος, τον Ντεμπαρτόλο. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια που έχει και το Μαντσίνι. Μπράβο στον Ντεμπαρτόλο. Άρα έχει τρεις παίκτες. Ωραία. Άρα μαγαζί του Ντεμπαρτόλο ο Άρης. Που έχει τρεις παίκτες. Που έχει τέσσερις με το Ματέο. Πλέον, Χρύσανθε. Από τους 14 που έχετε. Γιατί όλοι οι άλλοι φύγανε. Ναι. Λοιπόν. Φύγανε 36. Ναι, φύγανε 36. Τα... Και σε όλες τις ομάδες όμως μείνανε. Αλλά σε εσάς φύγανε. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Όταν κάτι μοιάζει λάθος και ναι, ο κόσμος ναι, να έχει μάθουμε, μία άποψη. Να το μάθουμε, ωραία. Να πες το λοιπόν. Με ρωτάτε ένα πράγμα και σας λέω. Ναι, αλλά μην τους υπερασπίζεσαι. Ποιος υπερασπίζεται. Μην υπερασπίζεσαι κάτι που μοιάζει λάθος. Εγώ θα απολογηθώ για μια διαρροή που δεν έβαλα. Ε, καλά τώρα, εντάξει, η διαρροή. Κλείσετε, για να ξέρει και ο κόσμος, η διαρροή είναι η επίσημη θέση μιας ΠΑΕ. Όχι, δεν είναι που επίσημη, ζητάει... η ανεπίσημη είναι η διαρροή. Η επίσημη είναι η ανακοίνωση. Ναι. Που επειδή ζητάει εγώ έχω να επικοινωνήσουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ, αυτό σε αντίθεση με εσένα, ήμουν 3,5 χρόνια υπεύθυνος επικοινωνίας. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι η διαρροή, ποια είναι η ανακοίνωση και ποια είναι η επίσημη θέση, Στέριο. Άλλο διαρροή, άλλο επίσημη θέση, άλλο ανακοίνωση. Έχει διαφορά. Αν δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, λοιπόν. Δεν πάρω, δεν ξέρω, στον Άρη που λειτουργείτε. Επειδή ό,τι σας, στον Άρη, όταν επειδή κάτι είναι ό,τι καλό, σας είναι λέει ο ΠΑΟΚ, το γράφετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Α, γι' αυτό. Βέβαια. Εγώ λοιπόν δεν γράφω ό,τι μου λέει ο Άρης. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει όμως, Χρήστανθε, ότι δεν υπάρχει διαρροή. Αν ναι, το γράψει ή όχι, φυσικά, εσύ είναι δικό φυσικά, σου θέμα. Και μπράβο σου και. Εγώ δεν είπα. Εσύ κρίνεσαι. Εγώ είμαι ακριβή στα λόγια. Γιατί και εγώ θα τρεπόμουν να γράψω αυτό το πράγμα. Δεν είπα, το είπα από την αρχή. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει διαρροή. Είπα ότι εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει διαρροή. Σε μένα δεν ήρθε, αυτό είπα. Ναι. Δεν είμαι σαφή αυτό που λέω. Εγώ δεν έχω γράψει κάτι τέτοιο που λέω. Η δεύτερη σου ήρθε όμως, η δεύτερη. Η δεύτερη σου ήρθε. Η δεύτερη ήρθε στον Νίκο, ναι, και την έγραψε ο Νίκος. Για ρωτώ τον Νίκο, του ήρθε η πρώτη, του Νίκου. Ναι, όχι, δεν του ήρθε. Αν δεν του ήρθε, του Νίκου. Το ρώτησα. Ναι, ο Νίκος είναι. Υπάρχει λέει την αλήθεια. Δεν είναι το θέμα μας, παιδιά, το λαμπαουτάρι. Όχι, είναι. Για μένα είναι το λαμπαουτάρι. Εντάξει, το θέμα μας είναι το γεγονός. Για να καταλαβαίνει το κόσμος. Γιατί λέτε. Εγώ δεν τρεπόμουν αυτό το πράγμα. Γιατί λέτε ότι εμάς ό,τι μας λέει ο Άρης το γράφουμε. Εγώ λοιπόν δεν το έγραψα. Αυτό το πράγμα που ισχυρίζεστε ότι υπάρχει ως διαρροή. Για να το κλείσουμε του Ματέο σε πρώτη φάση. Έγινε τίποτα τέτοιο. Συνέχεια στη διαρροή. Κριτική σε αυτό. Θα όλα δούμε, καλά, θα είπα, Άρης. Όταν τελειώσει, θα δούμε. Όταν τελειώσει. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που έρχονται. Θες λίγο να τις μοιραστείς μαζί μας και με τον κόσμο, του Άρη. Όταν αποφασίσω ότι μπορώ να τις διαθώ και τις έχω διασταυρώσει, θα τις μοιραστώ. Εγώ δεν μεταφέρω για τα κλικς και για την ακροματικότητα πληροφορίες που αμέσως μετά από μια εβδομάδα μπορεί να διαψευστούν. Ναι. Προσπαθώ. Άρα να δεν ξέρει αν θα είναι αγορά με οποιον αγορά όπως αποκάλυψε εσύ για τον Τουρμισάη. Μπράβο. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, νέο τρόπο μεταγραφή. Δεν ξέρω, όχι. Εγώ πήρα το. Όχι, εγώ, ο Νίκος τον πήρε, το μάνατζερ του παίκτη. Και ο μάνατζερ του παίκτη μας είπε ότι δεν υπάρχει δανεισμός του Ολυμπιακού προς τον Άρη. Ότι υπάρχει συζήτηση και συμφωνία του Άρη με τον Αστέρα. Αυτά λέει ο μάνατζερ του παίκτη, ρε παιδιά. Και αφού ρεχθεί να δέχεται 1,2 και 1,3 και μπράβο σας γιατί είναι σημαντικό ποσό. Ναι. Γιατί δεν δίνει και στο Βέλετ τα 70.000 να μην έχει άλλη μια ιστορία στη FIFA. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί δεν το δίνουμε. Θα τα τι είναι 70.000 για τον Καρυπίδη. Θα σου πω, τα 70.000 όπως τα λες και το σημειώνεις προσπαθώντας να τρυπήσεις το μυαλό του Αριανού όπως κάνετε. Εγώ να τρυπήσω. Ναι. Του Βέλε τρύπησε γιατί κρίζανε. Όταν. Μπορώ να απαντήσω. Να ολοκληρώσω. Ναι. Που λες τρυπάω εγώ το μυαλό του Αριανού. Όταν λοιπόν ο Χ. Βέλε διαβάζει ότι 1,2 ο Άρης για τον Ματέο και 1,3 και αυτό από τα 130.000 και 150 πήρε τα 50. Τα 2 και τα 1,3 μπράβο. Τα δίνει σε δόσεις. Σε δόσεις. Έχεις ένα εκατομμύριο. Σου λέει λοιπόν ο Βέλε. Έχεις ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβεις. Λεφτά, επειδή, ναι. Να, για να καταλάβεις. Ναι, έχεις ένα εκατομμύριο. Mm. Φωνάζεις λοιπόν τους 10 ποδοσφαιριστές στους οποίους οφείλεις χρήματα. Όπως κάνεις μια πιστωτική κάρτα δηλαδή. Και τους λες, παιδιά, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας δώσω τον καθένα από 50.000 από τα 100 που σας χρωστάω. 50 θα πάρεις τώρα εδώ. Όπως ας πούμε ο Ιντέγε πληρώθηκε Στέριο εχθές 100.000 ευρώ. 98.800. Mm-hmm. Όπως ο Μαντσίνι, παράδειγμα, πληρώθηκε 70.000 ευρώ. Επίσης πληρώθηκε, μπορείς να το ψάξεις μέσω της Μπορντό, και 53.000 ευρώ που ήταν η δόση αποπληρωμής των δόσεων που αγόρασε ο Άρης στο Μαντσίνι από την Μπορντό. Mm-hmm. Έχεις λοιπόν ένα διαθέσιμο 1 εκατομμύριο, παράδειγμα, έτσι, και δίνεις μια προκαταβολή 500.000 στο Ματέο. 50.000 στον Τικίνη, 50.000 στον Βέλεθ, 50.000 στον Ιντέγε, 50.000 από εδώ, 50.000 από εκεί. Αυτό κάνεις. Δεν έχει διαθέσιμα 3 εκατομμύρια ο Καρυπίδης να πάει και να τα πληρώσει όλα μαζί. Προτείνει λοιπόν συγκεκριμένους διακανονισμούς, τους οποίους βέβαια και πρέπει να τηρείς στη συνέχεια, και πληρώνει δόσεις. Είναι η μοναδική ομάδα στον πλανήτη
και στην Ελλάδα ο Άρης, ο οποίος δέχεται υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνει. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ο Βέλεθ λοιπόν μία εβδομάδα μετά που έλεγε ότι είναι οπαδός του Άρη ή οτιδήποτε άλλο, δεν δέχτηκε το διακανονισμό σε δύο δόσεις. Να πάρει δύο δόσεις δηλαδή ο Βέλεθ, μία στις 37 και μία στις 38 και πήγε και κοπάνει στην προσοχή. Πάρα πολύ καλά έκανε και θα πάρει τα χρήματά του και καλά κάνει και τα διεκδικεί. Το ότι ο Βέλεθ κάνει προσφυγή δεν σημαίνει ότι μένουν και όλοι οι υπόλοιποι απλήρωτοι. Ο Γκάμα πήρε 50 χιλιάρικα. Ναι, ο Καρυπίδης, παιδιά, δεν έχει τα λεφτά του Ιβάν Σαββίδη, δεν έχει τα λεφτά του Μαρινάκη, δεν έχει να διαθέσει 2 εκατομμύρια μπράβο. Πού θα βρει τη Ζανδίτα και το Ματιοκασία. Όταν έκανε τους διακανονισμούς, υπολόγιζε και τα χρήματα του Φετφατζίδη. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και του στράβωσε. Και γι' αυτό είναι σε δύσκολη θέση τώρα. Παρ' όλα αυτά, τα το χρήματα, πού θα τα βρει. Τα χρήματα του Φετφατζίδη είναι σαν τα ψάρια του Ιησού που διπλασιάζονταν και θα πληρώσει και τον Μπαν και τον Ματέο. Και τους παίχτες με το 1,7. Συγγνώμη, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Πριν τα χρήματα του Φετφατζίδη και με δεδομένο τον κορονοϊό, ο Άρης πώς πήρε αδειοδότηση? Έχοντας πληρώσει 850.000 στο δημόσιο, έχοντας πληρώσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Έχει και δικά του χρήματα. Δεν είναι μεγιστάνας, αλλά 1-2 εκατομμυριάκια. Πολλές σκέψεις υπάρχουν στο μυαλό μου. Ναι, καλά, εντάξει. Μετά τη σημερινή διαρροή. Και εμένα υπάρχουν, πολλές σκέψεις για το τι κάνετε. Όπως ας πούμε, πώς βρήκε το ντοκουμέντο ξαφνικά τα λεφτά. Αλλά υπάρχουν αυτά τα ζητήματα και τα θέματα. Το πληρώνω 2 από τα 4 εκατομμύρια που χρωστάω. Μέχρι το άφραγκο έχει διαφορά. Χωρίς έσοδα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει έσοδα καμία ομάδα. Έτσι. Στέριο. Καμία ομάδα δεν έχει έσοδα. Ούτε εισιτήρια. Έχει να πεις ότι πήρε τα χρήματα από τα εισιτήρια και τα λοιπά και τα πλήρωσε. Αν πληρώνεις λοιπόν 2 εκατομμύρια. Να τελειώσω. 2 εκατομμύρια από τα 4 που χρωστάς, παράδειγμα είναι τα νούμερα, έτσι. Δεν είσαι άφραγκος. Έχεις πληρώσει 2 εκατομμύρια. Έχει διαφορά. Ο Παναθηναϊκός που μου λες, πώς πήρε το Βέλεθ με 300 χιλιάρικα συμβόλαια, όταν πηγαίναν οι παίκτες στο Κοροπή και δεν συμφωνούν στη μείωση και ήταν απλήρωτοι από τον Ιανουάριο, όπως έλεγαν οι ίδιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκεί γιατί δεν βγήκες να φωνάζεις εδώ πέρα και να λες, καλά, ρε, πώς παίρνει το Βέλεθ ενώ είναι απλήρωτοι τωρινοί παίκτες? Οι ομάδες αυτό ακριβώς κάνουν, Στέργιο. Οι ομάδες μεταθέτουν κάποια χρέη. Πάνε πιο πίσω κάποιες πληρωμές. Ο Καρυπίδης λοιπόν που είχε 1 εκατομμύριο, ας πούμε, διαθέσιμο να δώσει στους ποδοσφαιριστές, προτίμησε να πληρώσει τον Γκάμα, τον Ματίγια, τον Κόρχουτ, τον Κουέστα, αυτούς που μείνανε. Να συνεχίσουν εδώ πέρα. Και δεν πλήρωσε το Βέλεθ 75 χιλιάρικα μπράβ για να τον εξοφλήσει για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο που ήταν τα 75 χιλιάρικα εδώ συμβολέου του. Μέσα στον κορονοϊό. Και ο Βέλεθ μαζί με τον Τιγκινί και άλλους δύο ποδοσφαιριστές, θα έλεγα και τότε, ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν μείωση λόγω του κορονοϊού. Έτσι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Είναι άλλο λοιπόν είμαι άφραγκος και δεν έχω να βάλω λεφτά, και είναι άλλο επιλέγω που θα διαθέσω όσα λεφτά έχω. 1 εκατομμύριο, ας πούμε, αν έχω. Όταν τα χρέη είναι 3, είναι φυσιολογικό τα 2 να μείνουν απλήρωτα. Αν έχω 1 εκατομμύριο στο τέτοιο. Αλλά είναι άλλο άφραγκος και άλλο δίνω 1 εκατομμύριο. Στην ιστορία λοιπόν του Ματέο Γκαρσία θα δούμε αν ο παίκτης έρθει ελεύθερος ή δανεικός. Αν θα επιβεβαιωθεί το ένα ρεπορτάζ ή το άλλο. Εγώ λοιπόν, επειδή με τον Τουρμισάη έγινε ό,τι έγινε και δεν εμπιστεύομαι παρά μόνο πλέον τη δική μου την κρίση σε τέτοια ζητήματα και το δικό μου το ρεπορτάζ. Ο Νίκος, ο συνεργάτης μου δηλαδή, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Ντεμπαρτόλο και τον ρωτήσαμε τι συμβαίνει και ο κύριος Ντεμπαρτόλο απάντησε. Του έγινε η ερώτηση από τον Νίκο, ναι? Εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα, κύριε Ντεμπαρτόλο, ότι εμπλέκουν τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να μιλήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο Άρης μιλάει με τον Αστέρα, είπε ο Ντεμπαρτόλο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί πρέπει πάντα η επικοινωνία στα θέματα του Άρη να στηρίζεται στο τι θέλετε εσείς? Και να το πηγαίνετε εκεί που θέλετε. Η επικοινωνία χρήζεται στα θέματα του Άρη. Είναι ότι όλοι φταίνε, όλοι φταίνε, οι υπόλοιποι, όλα είναι επικοινωνία. Όλοι φταίνε. Εσύ έχεις ρωτήσει ποτέ τον Πάο και τον Φασίδη που δεν ανακοινώθηκε καν η μεταγραφή του για 400 χιλιάρικα? Πήγες ποτέ να ρωτήσεις, να κάνεις μια συνέντευξη, να πεις τον κύριο Μάκη Γκαγκάτσι αν αγόρασε το Φασίδη για 400 χιλιάρικα και γιατί αγόρασε για 400 χιλιάρικα το Φασίδη? Πήγες ποτέ να ρωτήσεις για το Χατσερίδη γιατί του έδωσε ένα 200? Πήγες να ζητήσεις το λόγο για το 1,5 εκατομμύριο που στοιχίζει ο Βέλμπλουμ? Έχεις ρωτήσει ποτέ γιατί ένα χρόνο ο Βέλμπλουμ δεν παίζει, ενώ μας λέγατε για 5-6 μήνες? Μπορείς να μας πεις γιατί ο Ζαμπά που θα έμενε 1-1,5 μήνα εκτός έχει μείνει 9 μήνες εκτός, ο κύριος Ζαμπά? Έχετε κάνει αυτές τις ερωτήσεις? Στον Άρη ξέρετε να κάνετε και να ρωτάτε τα πάντα. Στο δικό σας το ρεπορτάζ όμως δεν ξέρετε. Ρώτησες γιατί ο κύριος Καλπαζίδης, ανιψιός του Ιβάν, πήγε και αγόρασε με 10 εκατομμύρια ευρώ ένα ξενοδοχείο που όλο τυχαίο είναι το ξενοδοχείο που είναι οι ίδιοι. Η οποία είναι και στο διοικητικό συμβούλιο της Ξάνθης. Του άρεσε. Πήγες να ρωτήσεις για ποιο λόγο μεταφέρθηκαν χρήματα από τον ένα λογαριασμό στον άλλον?
Όχι. Το μόνο που λέγατε ήταν σκευωρία και τα λοιπά. Στην ουσία του θέματος που ζητούσατε να μπουν τα δικαστήρια, εσείς δεν μπήκατε ποτέ στα μίντια. Αλλά για τον Άρη ψάχνετε και το παραμικρό. Και τι θέλετε να μιλήσετε. Ο Άρης πασταλίζει τη φόρα. Πολύ ωραία. Αν ο Άρης σου το ότι δίνει. Ότι κάνουμε κολεγές με τον Ολυμπιακό για να πάρουμε τον Ματέο. Τι ψάχνουμε εμείς τουλάχιστον το, το κολεγές όπως το είπες δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Έχουμε μια συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει μια συνεργασία για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Και αναλόγως τότε, αν επιβεβαιωθεί, θα το κρίνουμε κιόλας. Και θα το αξιολογήσουμε. Και θα πει σε κάποιος ότι αρέσει αυτό, μπορεί κάποιος να πει δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αφού έχω μπαν, βρήκαν έναν τρόπο να έρθει ο παίκτης. Αν έρθει ελεύθερος, δεν με ενοχλεί. Μπορεί κάποιος να πει δεν θέλω ούτε αυτό να συμβεί. Μπορεί κάποιος άλλος να πει εγώ δεν θέλω δανεικό, δεν με νοιάζει να τον αγοράσω από τον Ολυμπιακό. Αλλά να γίνει πρώτα. Όταν λοιπόν γίνει και φτάσουμε στο τελικό σημείο και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι τόσο άξια, εκδώσει δελτίο στον ποδοσφαιριστή, θα μας πει αν είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό ή αν είναι ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Το είπε και του Μισέα ότι είναι δανεικός, αλλά εσύ ούρλιαζες ακόμα. Για το δανεικό, ναι, βέβαια. Και όταν είπε η ΕΠΟ δανεικός, εσύ έλεγες. Ήταν, ξεσύψεις, αν άκουσες λίγο πριν. Ήταν δανεικός για τρεις μέρες και μετά και τον αγοράσαμε. Και εσύ είπες ότι αν τα δύο δικαιοδοτικά όργανα, βασικά το πρώτο, αποφασίσει ότι τιμωρούμε. Δεν αποφάσισα όμως. Όχι, πρόσεξε. Άκου τι λες. Είπες ότι αν αποφασίσουν και με τιμωρήσουν, τότε θα πω ότι έπρεπε να πέσω. Και όταν αποφάσισαν και σε τιμώρησαν, γιατί υπάρχει αφαίρεση 7 βαθμών. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε η αφαίρεση των 7 βαθμών, δεν θα ήσουν η βαθμολογία κάτω από την ΑΕΚ. Θα ήσουν πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία τη Super League. Σε τιμώρησαν και έκανες μια τρίπλα στέργιο και είπες δεν μπήκαν στην ουσία. Ήταν αυτά τα δικαστήρια του λένε. Χρήστα, δεν βαριά πήγες να πατήσω. Η απόφαση. Τα δικαστήρια η το απόφαση λένε. Τι λέει. Μείον 7. Δεν το λέει η απόφαση το μείον 7. Παρ' όλα αυτά βρήκες μια τρίπλα. Εσείς λοιπόν έχετε το δικαίωμα να κάνετε τρίπλες, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνείτε πράγματα, έχετε το δικαίωμα να παρουσιάζετε ως δικαίωση μια απόφαση του εφετείου για τους μείον 5 βαθμούς της Ξάνθης και ότι θα τους πάρει πίσω. Και όταν μετά από. Όλα καλά. Αυτό είναι λαϊκισμός. Όλα καλά, Χρήστα. Φτηνός λαϊκισμός. Το πανό του Βόλου. Φτηνός λαϊκισμός. Το πανό του Βόλου. Αυτό είναι παιδικός λαϊκισμός. Το πανό του Βόλου. Αυτό είναι παιδικός λαϊκισμός. Σου είπα 10 παραδείγματα στα οποία επικοινωνήσατε. Από συνάδελφο μου λέει όταν, δεν υπάρχει διαρροή. Αλλά όταν επικοινωνήσατε. Αρνούμε να μιλήσει τον παραχρήσατε. Θα μπορούσε να πει. Να πάρει του συναδέλφου που βάλαν τη διαρροή και να σου πούν ποιο του το είπε. Όταν σου το πούνε, πολύ ωραία, δεν θα έχω κανένα θέμα να πω να το ρωτήσω. Όταν γράφουν οι συνάδελφοί σου και οι συνάδελφοί μα αναλυτικά η διαρροή, αυτό είναι σε γραπτό κείμενο, Χρήστα. Τώρα, αν εσύ είχες το WiFi κλειστό και τα δεδομένα και δεν σου ήρθε. Έρχονται τα δεδομένα και μετά. Και σου ήρθε μόνο η δεύτερη διαρροή, ως εκ του θαύματος. Η διαρροή δεν μπορεί να είναι και λεκτική. Επίσης, η διαρροή δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει διαρροή, το παίρνει ο δημοσίευτης και το γράφει. Δεν είσαι υποχρεωμένος να γράφεις διαρροή. Μα δεν σου είπα εγώ γιατί δεν το έβαλες. Η κουβέντα μας έγινε ότι εσύ θα αρνείσαι τη διαρροή. Άρα, όχι, δεν είπα εγώ ότι αρνούμε τη διαρροή. Είπα ότι εγώ δεν έχω καμία διαρροή. Εγώ! Και το site μου δεν έχει καμία διαρροή. Αυτό λέω. Θαύμα. Το site μου. Οριστικά στη Ριζούπολο τελικός του κυπέλλου. Θαύμα ξεθαύμα δεν με ενδιαφέρει. Ποιο γήπεδο πρώτο είναι ο Ολυμπιακός. Περιπληρωμό γνωρίζετε λέει βλέπω. Σας ενημέρωσαν την ΠΑΕ ή κάνατε ρεπορτάζ. Κάναμε ρεπορτάζ. Για το θέμα με τον μάνατζερ ανέβηκε. Γιατί το θέμα με τον μάνατζερ ανέβηκε μαεστρικά στο Λαπαοτάρης μισή ώρα μετά τη διαρροή σε όλα τα sites. Ξύπνησε με όρεξη και συνέχισε ο Παπαδόπουλος. Λέει ο 6970. Ο 6938, ο ΠΑΟΚ του Ιβάν που βλέπει το σύμμαχό του τον Μελισανίδη Χάρτιν Ισάεκ να πηγαίνει τελικό και να παίρνει δεύτερη θέση ή τις ενώσεις και την ΕΠΟ και ούζο ΑΕΚ, δεν βγάζω φίλε άκρη, μάλλον έχεις ένα μπέρδεμα στο μυαλό. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν που βλέπει τον σύμμαχό του τον Μελισάντης Χάρτιν Ισάεκ να πηγαίνει τελικό να παίρνει δεύτερη θέση τις ενώσεις και την ΕΠΟ και ούζο ΑΕΚ. Ούζο μόνο. Ποτοπία Αθράκης. Ούζο 7, Ποτοπία Αθράκης, παιδιά. Καμία, κανένα ούζο. Ούζο 7 και Τσίπουρο Ιωθινών. Λοιπόν, δεν θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε μάλλον κατευθείαν. Καλά, εσύ ασχολείστε τώρα με αυτά τα ίσονες. Εδώ δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα διαγόρας ντροπηδαίων τώρα και εσύ ασχολείστε με τέτοια θεματάκια. Ποια είναι αυτή η ομάδα, δεν θυμάμαι. Αυτή που σας έκανε, γιογιό στο κύπελο. Λοιπόν, και εμάς πρόπερση. Καλή ομάδα. Θα παίξει τελικά Α1. Θα πάμε για διαφημίσεις, θα το κάνουμε σε ρί, όλη την ώρα. Θα πάμε γιατί εγώ μετά τη μία θα φύγω, οπότε μπορείτε να τελειώσετε τα θέματα της διαρροής, του Ματέο, κάτι άλλο να με ρωτήσετε, θέλετε. Πω... Ό,τι θέλετε, είμαι τι εδώ. Τι να σε ρωτήσουμε, τι...
Όχι. Yeah. Όλα καλά. Βασικά είχα και. Όλα είναι βάση πλάνου. Είχα δύο ραντεβού, ένα στις 12 και ένα στη 1. Το άλλαξα στις 12 για να μην λέτε ότι λείπω λόγω των διαρροών του Ματέου κτλ. Στη 1 όμως δεν μπορώ να το ξαναλλάξω. Οπότε μπορώ να ολοκληρώσω. Θέλετε κάτι άλλο να σας πω? Όχι, όλα καλά. Υπάρχει πλάνο για τον Άρη. Θα λυθεί τον μπαν, θα πάρουμε και τον Ματέο. Θα τον αγοράσουμε, δεν θα τον δανειστούμε. Θα πληρώσουμε και όλους τους παίκτες για τον μπαν. Θα πληρώσουμε και τους παίκτες που χρωστάμε από φέτος και όλα καλά. Αυτά λέει η Πάιαρς, ναι. Αυτά λέει, θα τα πληρώσει και θα τα κάνει, ναι. Μεταγραφές εσείς θα κάνετε? Νομίζω πως θα κάνουμε. Ή για δεύτερη συνεχόμενη μεταγραφική περίοδο δεν θα κάνετε καμία μεταγραφή? Έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε. Ενώ έχετε ένα πολύ εκατομμυριούχο. Μην τα πιστεύεις αυτά. Ποια? Δεν έχει τον ήλιο μοίρα, στο λόγο. Στον ήλιο μοίρα φυσικά και έχει. Δεν έχει. Το θέμα είναι πού τα έχει. Τα χρήματα. Πού τα έχει. Δεν ξέρω, αυτό λέω. Το θέμα είναι πού τα έχει. Και γιατί τα λες φέρνει. Να παίζει στρώμα. Τα χρήματα. νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάμε για στρώμα. Μιλάμε για δωμάτιο. Ή μάλλον για ολόκληρο κτίριο. Είναι το στρώμα βάζει κάποιο ο οποίο έχει βάζει 10, 20, 30 χιλιάρικα στο στρώμα. Κάποιο που έχει εκατομμύρια μπορεί να είναι μια δικιά τράπεζα. Έχει τράπεζα ο Ιβάν παρεμπιπτόντω. Όλο και κάτι θα έχει. Δικιά τράπεζα έχει. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, ψάχνω να βρω το χαλί τώρα και δεν το βρίσκω εδώ πέρα, ρε φίλε. Τέλεια. Οπότε πρέπει να το βρω. Να σας πω για το βράδυ ότι υπάρχει παιχνίδι 7 και 4, Άρης Ολυμπιακός. Ο Άρης με τα γνωστά θέματα, τα γνωστά προβλήματα. Ένα ένιγμα είναι αν θα παίξει ο Φετφατζίδης. Τα έλεγα Κώστα, θυμάσαι. Φέρει το φέτομα να παίξει. Θα το δούμε αν θα παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί έλεγε μια εβδομάδα και στο Ντουμπάι που ακριβώς βρισκότανε. Ο Σόουζα μάλλον δεν θα είναι. Ούτε σε αυτό το παιχνίδι. Άρα θα πάμε με Κουέστα κατά τα δοκάρια. Βελιζίση Μπακαλιάνη στο κέντρο της άμυνας. Το Ρόζ δεξιά, τον Γκόρχουτ αριστερά. Αν μπορέσει να παίξει αυτός γιατί έχει ένα ζητηματάκι. Σάσα Ματίγια. Γκάμα. Μαντσίνι. Φετφατζίδη ενδεχομένως ή Μαρτίνες. Και Διαμαντόπουλος. Αν υπάρχει ο Φετφατζίδης, το πιο λογικό είναι να κάτσει στον πάγκο και να μπει ως αλλαγή. Θα έχει μια επιπλέον δηλαδή αλλαγή ο κύριος Ένινγκ. Ο Μπακούτσης είναι μια άλλη επιλογή. Ο νεαρός ο Τσαγκαλίδης είναι μια τρίτη επιλογή. Αυτοί οι τρεις παίκτες είναι τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, τον Έμαν. Θα βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας. Αν χρειαζείται επιλογή, μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός νόητο αγώνα κάποιο παίκτη να παίξει με τον Άρη. Όχι, δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε δικαίωμα. Να αλλάξουν φανέλες. Δεν έχουν φανέλες. Έχουμε μπαν. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνατε εσείς με τον Ζιφκοβιτς. Δηλαδή να έχει υπογράψει ήδη σε σένα ο παίκτης και να παίζει με τη φανέλα της Ξάνθης και να δέχεται γκολ. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Απλά μόνο που δεν το είχατε πει όταν έφαγε τον γκολ. Τον είχε υπογράψει νωρίτερα από το παιχνίδι και δεν μα το είχε πει. Του Φασίδη βέβαια δεν το είπε ποτέ μέχρι να γίνει το θέμα τη πολυδιοκτησία. Το διαβάσαμε. Δεν μου το είπανε. Ότι το πήρε, έδωσε 400 χιλιάρικα και τον πήρε και τα έδωσε μπροστά όλα τον Ιούνιο, τα λεφτά τα πλήρωσε, για να τον αφήσει 2 χρόνια δανεικό στην Ξάνθη. Δεν το ξέρατε το ρεπορτάζ εκεί. Του Άρη το ρεπορτάζ όμω το ξέρετε έγινε καλά. Έγινε κάτι παράνομο, χρήσατε. Δεν υπάρχει συμβόλαιο Γιατί στην περίπτωση του Ματέου, αν γίνει με τον τρόπο αυτό που λες είναι παράνομο. Όχι, είναι νομιμότατο. Άρα γιατί το δίνει τόσο μεγάλη βάση ενώ του Φασίδη που είναι το ρεπορτάζ τη ομάδα του. Γιατί και εσύ πολεμάτε τον Ολυμπιακό και αυτά που έχει κάνει και άλλο έχει πει και εσύ και εγώ τον Ολυμπιακό πόσε φορέ τον έχω γράψει στα blog μου αυτό κτλ. Και βλέπουμε τώρα. Όπω τώρα σου λέω λοιπόν ότι εγώ έβγαλα δήλωση του μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή χρήσατε. Πώς βγαίνει ο μάνατζερ του Φερέιρα και μιλάει. Έτσι. Εγώ έβγαλα το μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Αλλά το μάνατζερ του Φερέιρα είπε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αν έλεγε κανένα αρνητικό, δεν θα υπήρχε πουθενά. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν ξέρετε τι γίνεται, αλλά στο ρεπορτάζ του Άρη ξέρετε τι γίνεται. Μπράβο. Ωραία, και εγώ λοιπόν ξέρω καλά τι γίνεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και δεν ξέρω στο ρεπορτάζ του Άρη. Αυτό έχει αποδειχτεί, Κρυσάδε. Έτσι. Αυτό έχει αποδειχτεί. Ωραία, κάτσε να βρω τη μουσική. Ότι ξέρει καλύτερα του ΠΑΟΚ από το Άρη. Σε λίγο δεν ξέρω κανένα. Σε παίρνει πάει Ολυμπιακός, γραφείο τύπου, βοηθός του Γαβαλά. Δεν μπορεί να είμαι βοηθός ως γραφείο τύπου, είναι τέτοια εμπειρία μου πολύ μεγαλύτερη. Καλά, είσαι ομότιμος, δεν πειράζει. Όχι, δεν μπορώ να πάω σε άλλη ομάδα εκτός του Άρη ή Στέριο. Στο Μέγκα. Στο Μέγκα θα μπορούσα, στο Μέγκα θα μπορούσα να πάω. Στον εκεί μια χαρά, χρήσατε στο Μέγκα θα μπορούσα να πάω, ναι. Κώστα μου, τι γίνεται αυτά. Αλλά δεν μου έκανε. Μεγάρα, ολέ. Είναι ο φίλος μου Γιάννης Σελαμαζίδης στο Μέγκα. Με τον οποίο ήμασταν μαζί φαντάρι, αν θυμάσαι. Και μαζί και στο Μέγκα.
που έκανε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ ο Γιάννης και ρεπορτάζ Άρη. Δεν είναι κακό Στέργιο. Αυτό. Στέργιο. Στέργιο. Δεν πω ότι είναι κακό. Βικελίδης αντιπρότεινε ο Ολυμπιακός. Σιριζούπολο ο τελικός του κυπέλλου. Βικελίδης, εσύ πείτε. Δεν τριέδρα μας. Λοιπόν. Τη βρήκε στη μουσική τελικά. Όχι, κάτσε να τη βρω. Πω. Ναι, γιατί δεν μου έχουν βάλει εδώ τη μουσική όμως. Πάει η μουσική. Λοιπόν. Ηχητικά μουσική. Πείτε κάτι για να πω τη μουσική. Πείτε τους χορηγούς. Πού είναι η μουσική, πού είναι η διαρροή που είναι, όχι η μουσική. Η διαρροή λοιπόν, που είναι. Στείλτε μηνύματα για να κερδίσετε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα κουτί Arena Rapid. Γράφετε στο κινητό σας FM κενό. Βλέπετε ότι εμείς είμαστε ήδη ανεβασμένοι. FM κενό, ονοματεπώνυμο Arena Rapid, αποστολή στο 54222. Αλλά και γυαλιά ηλίου από την Opticon Express. Οπότε μπορείτε να γράψετε το όνομά σας και να γράψετε δώρα και να πείτε και στους δύο διαγωνισμούς και στις δύο κληρώσεις. Όμως για γυαλιά στέλνετε FM κενό ονοματεπώνυμο, γυαλιά ή Opticon Express. Έτσι. Και το στέλνετε στο 54222 επίσης και κερδίζετε στο τέλος της εκπομπής. Θα κάνουμε μια κλήρωση. Ο νικητής θα κερδίσει ένα γυαλί ηλίου αξίας 65 ευρώ. Όλοι όσοι στείλουν μήνυμα όμως για τα γυαλιά κερδίζουν δωρεπιταγή 50 ευρώ από την Opticon Express. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, τώρα το βάζω όμως. Α, ωραίο είναι. Ε? Βάλε κανένα ελληνικό, είπαμε. Ελληνικά όχι, θα βάζει, είπαμε. Το YouTube. Βάλε κομμένα πια τα δανεικά του Ρέμου. Τελικά ο ΠΑΟΚ είπε για την Ξάνθη. Να, αν είναι να πέσει κάποιον, να πέσει Ξάνθη. Δεν το είπε, όχι. Δεν το είπε. Γιατί η διαρροή του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Λέει ότι το είπε ο κύριος Μαυρομάτης. Βγάλετε το να το διαψεύσει. Αλλά προσέξτε, μην είναι και γραπτός σε υπόμνημα αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός λέει ότι υπάρχει γραπτός στο υπόμνημα του ΠΑΟΚ. Τι ζούμε δηλαδή. Γίνεται της διαρροής. Και της υδροροής. Αν έκανες τόσο ρεπορτάζ για την αγαπημένη σου ομάδα Χρύσανθε. Για διαρροή δεν θα έπεφτε σε λούμπες για τον Τουρμισά και οτιδήποτε άλλο. Δεν με κάνω ρεπορτάζ. Δεν κάνω. Διαβάζω τις διαρροές και τοποθετούμε πάνω σε αυτό. Και είσαι ο πατέρας της ιστορικής φράσης. Τον αγοράσαμε και έχει οψιόν αγοράς. Χρύσανθε. Λοιπόν. Πού πας, κάτσε εδώ, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, φίλε. Πού πας, δεν έβαλε διαφημίσεις. Κάτσε εδώ, έχουμε ακόμα. Υπάρχει οψιόν αγοράς. Και αν είναι να γυρίσει πίσω, τουρμισάει. Δεν έχει ξανά ακουστεί αυτό στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο πρώτος είσαι. Να ζητήσεις δικαιώματα. Θα ζητήσω, ναι. Λοιπόν, στην επόμενη ώρα θα ασχοληθούμε πιο αναλυτικά με το ρεπορτάζ, εννοείται. Θα πούμε και τα μπασκετάκια μας, θα πούμε και τα ερακλάκια μας που έχουμε εξελίξεις εκεί. Και φαίνεται προς το θετικό, βεβαίως θετικό στον Ηρακλή, έτσι ακούγεται λίγο περίεργο. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να συνηθίσουμε και με αυτό ότι μερικές ώρες θα γίνονται και καλά πράγματα στον Ηρακλή. Αρκεί να υπάρχει συσπήρωση, ενότητα και διάφορα τέτοια, γιατί ήδη εγώ καταγράφω αντιδράσεις. Γιατί είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος και μπήκε ο τάδε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τα γνωστά δηλαδή, όπως συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες, όπου μια που τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας, ο ένας μας μυρίζει, ο άλλος μας ρωμάει, ο ένας δεν κάνει, ο άλλος είναι δίνα, ο άλλος είναι πίξε και ο άλλος είναι δείξε. Τέλος πάντων, τα πράγματα φαίνεται να είναι προς το θετικό και μιλάμε για την απόκτηση Στέργιο νέας εταιρικής ταυτότητας. Τι γελάζε. Παίζει να σου πω δεν θα πάρει αφημείο. Πώς θα εκλεγεί η νέα ΚΕΤ. Αν πες μας πώς θα εκλεγεί η νέα ΚΕΤ. Στη δεύτερη ώρα θα πούμε πιο αναλυτικά για Ηρακλή τα πράγματα. Για να ενημερωθεί ο κόσμος, θα πούμε και για τα μπασχετικά μας. Για πάμε, νέα ΚΕΤ. Με ψήφους 16 υπέρ και ένα λευκό. Τον απλουωτή πρόεδρο της ΕΠΟ Νίκου Βακάλη. Ναι. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε οριστικά για το πώς θα γίνει η διαδικασία επιλογής της νέας ΚΕΤ. Εντάξει. Ναι. Η διαδικασία. Η ΕΠΟ συνενεί στη διαδικασία και εξουδιωτεί τον πρόεδρο να υπογράψει τις συμβάσεις με το που επιλεγούν οι ειδικοί. Η ΕΠΟ ορίζει τον πρόεδρό της ως εκπρόσωπό της, ο οποίος θα παρίσταται στη διαδικασία. Θα υπάρχει και ο Φούσεκ ως παρατηρητής, τοποπαρατηρητής της UEFA. Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων από τους ιδιοκτήτες των Big Four, η UEFA, FIFA και η ΕΠΟ θα κοινοποιήσουν και επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή των εκπροσώπων. Θα γίνει μια ομάδα εργασίας για να επιλεγεί ο νέος πρόεδρος της ΚΕΔ. Πρώτη συνάντηση αυτή της ομάδας εργασίας, 3η 14 Ιουλίου. Και θα ακολουθήσουν και άλλες δύο, ψηφοφορία 17 Εβδόμου.
ημέρα Παρασκευής. Θα είναι ξένος ο νέος πρόεδρος της ΚΕΒ με συμβόλαιο διετές και ο ίδιος θα επιλέξει δύο ξένους συνεργάτες και ένας εκ των οποίων θα είναι VAR expert, όπως αναφέρεται, Sport DNA. Τι το έχουμε το VAR, αφού πάλι μαλώνουμε. Πάλι VAR. Εντάξει, αν το ελέγχει το VAR ο Κουμπαράκης, θα μαλώνουμε, Κώστα, και ο Κομίνης. Βαράτε με και ας κλαίω. Να σου πω. Είναι τα θέματα. Πάμε στο break. Πάμε στο διάλειμμα, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα και θα επιστρέψουμε βεβαίως με περισσότερο ρεπορτάζ και φυσικά με περισσότερες αναφορές πιο ειδικές ενώπιση και των αγώνων των σημερινών που έχουμε, το ξεχνάμε, Τετάρτη σήμερα, και ενώπιση των εξελίξεων που έχουμε στον Ηρακλή αλλά και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Έχει και στο μπάσκετ. Πολλά. Όχι πολλά. Όχι πολλά. Αρκετά ενδιαφέροντα για να κάτσει κάποιο να τα ακούσει. Γιατί δεν τα ακούσει πουθενά άλλο, έτσι κι αλλιώ. Τη δεύτερη διαρροή δεν διαβάσαμε, Χρήσανθε. Ναι, πρέπει να είμαστε σωστοί. Διάβασε, Δίνα. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει υποδείξεις για το πώς θα χειριζόμαστε τα δικά μας θέματα. Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε για συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Πολύ περισσότερο αυτοί που κάνουν συμμαχίες ανάλογα με το πώς φυσάει ο άνεμος. Μάλιστα. Ούτε αυτοί που ανάγκασαν τον Άρη να αντιμετωπίσει τον μπαν χωρίς να έχουμε εμείς την ευθύνη. Σωστά. Όλα θα βγουν στη φόρα τις επόμενες μέρες. Λίγη υπομονή. Ορίστε, φίλε, λίγη υπομονή κάνε. Αυτό ποιος το διαρρέει? Η Παϊάρης. Η Παϊάρης. Μπράβο την Παϊάρης. Αυτή η διορρέπηση. Αυτή που δεν διέρευσε το πρώτο. Ήρθε, να το λες σωστά, στον Νίκο. Σε μένα δεν έχει έρθει καμιά. Δεν ξέρω το κινητό σου. Τι? Το κινητό σου. Άλλαξε κινητό, άλλαξε κινητό. Τι? Δεν το έχουν το κινητό σου. Δεν έχω megabyte που λέει και ο Στέλιος. Και τους έκανες block. Γιατί γράφουν ψέματα. Καλό. Αλλά δεν γράφουν ποτέ ψέματα. Δεν γράφουν την αλήθεια. Ναι, ναι. Δεν γράφουν ποτέ ψέματα. Σε πλήρη έκτασή της. Όχι, όχι, όχι. Και πέφτει σε λούμπα. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Έτσι, αυτές είναι μουσικές. Funky. Funky. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στην Τρόικα, εδώ σε 107,4, πάντα στο Λίμπερο. Και φυσικά πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή όπου έχουμε το Ματέο Γκαρσία. Ματέο, good morning. Hello. I would like to send all my love to the fans of Aris. Λοιπόν, άλλη μια αποκλειστικότητα από την εκπομπή. Ακούσατε τον Ματέο Γκαρσία, το μήνυμα που έστειλε. Μήνυμα. Χωρίς διαρροές στον κόσμο του Άρη. Λοιπόν, και είναι δεδομένο ότι είναι μια μεταγραφή η οποία θα ενισχύσει πάρα πολύ τους κινδυνόμαυρους για τη νέα σεζόν. Αναμφισβήτητα, Στέργιο. Δεν πάνε να λέτε. Όχι, ρε. Έτσι, φοβάστε τώρα εσείς και τα λοιπά. Θα λυθεί και τον πάνε σε λίγες μέρες. Θα φάτε κανένα τετράμπαλο πάλι τη νέα χρονιά και πάλι μετά θα λέτε ότι ου και α. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλα θέματα. Καταρχήν, έχουμε αγωνιστική ημέρα σήμερα. Έχουμε αγώνες. Φοβερό. Έχουμε αγώνες. Κάπα Δέλτα Αλφα βέβαια με τους αγώνες μετά από αυτή την γκέλα που έκανε τόσο που γίνονται αυτές τις ώρες στις ομάδες μας, τις γκέλες. Κάπα Δέλτα Αλφα, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε γιατί είναι και σημαντικά τα παιχνίδια και υπό άλλες συνθήκες θα ήταν και ωραία μάτς. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Να πούμε λίγο να μην το ξεχάσω, εκτές δεν τα κατάφερε ούτε η Κάπα 15 του ΠΑΟΚ, έχασε τα πέναλτι τον Ατρόμητο, ούτε ο Άρης, έχασε τον Ολυμπιακό, άρα τελικώς Κάπα 15. Ατρόμητος Ολυμπιακός. Έχασε τα πέναλτι, Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Είναι μες στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, 7 και 4. Άρης Ολυμπιακός. Σοκλιάνης Βικελίδης. Άσος. 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 Από το ημίχρονο. Άσος μακράν. Από ημίχρονο ή όχι. Άσος και over. 2-1. 2-1. 2-1. Συμφωνώ. 2-1. Εγώ θα παίξω απλό άσο. Μπορεί να είναι 1-0. Και πρώτο γκολ Άρη μέχρι το 15. Πώς θα δίνουν αυτά οι στοιχηματικές, δεν ξέρω. Σκόρερ, Φετφατζίδης. Ναι. Άσο λοιπόν ο Άρης, προτείνει η εκπομπή. Πάω Παναθηναϊκός στις 9. Χι ημίχρονο άσο τελικό. Λες, Χι ημίχρονο άσο τελικό. Αν και πολλοί μου είπαν για άσο από το ημίχρονο, αλλά με αποθαρρύνετε τώρα εσείς. Ότι θα παίξω ένα ταπεινό άσο, Κώστα. Ένα ταπεινό άσο. Πόσο, 1.50. Μπα, πολύ λες. Πολύ λέω. Τι κάνετε, κάτσε να έχω και τις αποδόσεις, περίμενε. Πάω Παναθηναϊκός ντέρμπι και τόσο μικρή απόδοση. Για κάτσε να δω. Έχω ζήσει όλες τις στοιχηματικές από το κινητό μου εντωμεταξύ. 1.43 ο ΠΑΟΚ. Δεν σου είπα. Ό,τι είπα. Άσο λοιπόν. 8.30 ο Άρης. 8.30 9.30 βλέπω εγώ. 8.30 εγώ εδώ. Εγώ 9.30. Σε μια πετσοκομμένη. 9.30. Άσο Άρης. Και στην άλλη πετσοκομμένη βλέπω 1.36 ΠΑΟΚ. Άλλαξε εταιρεία, Κώστα.
9.30 βλέπω εγώ τον Άρη, 1.43. Τι πετσόκομα είναι αυτό. Και στις 9.30 ΑΕΚ Όφη, 1.18 ο Άσος. ΑΕΚ Όφη. Το γκολ γκολ όμως 2.45 Κώστα. Καλό. 3-1. Καλό. 3-1. 3-1 με Λιβάγια. Νικοκυράκης να κάνει το 2-1. Έτσι, έτσι. 3-1 με Λιβάγια. Και... με Γιάδο, δεν ξέρω ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια, το play-off τη Super League, υπερθέαμα και σήμερα. Από τις 7 και 4 μέχρι τις 12 το βράδυ θα χορτάσετε μπάλα. Λοιπόν... και για να δούμε τι θα γίνει. Στα του ΠΑΟΚ τώρα. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί ο Βιερίνια βασικός ή ως αλλαγή. Το θέμα είναι στα χαφ του ΠΑΟΚ και θέμα έχει και ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που ήρθε χωρίς τον Κουρμπέλη και χωρίς τον Αγιούμπ. Εντάξει. Κολοβέτσιο, Σέγκεφελτ και Θεοχάρης δίνουν τα πράσινα ρεπορτάζ στην άμυνα. Χατζηγιοβάνης και Χατζηγιοθοδωρίδης στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής. Αλεξανδρόπουλος Ανουάρ στον άξονα και Μπουζούκης, Μακέντα και Κολοβός στην επίθεση. Ο Διούδης φυσικά στο τέρμα. Διούδαρος, όχι Διούδης. Διούδαρος. Διούδαρος. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στα χαφ, δεδομένου ότι ο ΕΣΥΤ είναι τιμωρημένος. Θα απολαύσει το μάτς από τις κερκίδες της Τούμπας. Άδικη αποβολή κατ' εμέ, δεν υπάρχει δεύτερη κίτρινη. Σε κάθε να πάει προς την μπάλα. Οκ. Okay. Την έβγαλε ο Κουμπαράκης. Μπράβο στο Κουμπαράκη. Να το θαυμάζουμε και τη νέα σεζόν στα γήπεδα. Να ο Κουμπαράκης. Τι είπες για τον Κουμπαράκη? Φίλος μας. Μίλησα με συνάδελφο. Να το. Επιβεβαιώνω τη διαρροή. Επιβεβαιώνω τη διαρροή. Ναι. Έχεις να πεις κάτι για τη διαρροή αυτή το που την επιβεβαιώζεις? Είναι λάθος της ΠΑΕ Άρης να βγάζει μια τέτοια διαρροή. Έτσι. Τι άλλο θες? Ωραίος. Είναι λάθος να βγάζει ή να δούμε την ουσία της διαρροής, αν είναι λάθος η συνεργασία αυτή. Θα το δούμε συνολικά. Εγώ για την ώρα σου επιβεβαιώνω ότι έχει πάει σε συνάδελφο η διαρροή. Την επιβεβαιώνω. Ωραία. Ότι υπάρχει διαρροή της ΠΑΕ Άρης, ότι επειδή έχουμε μπαν, αυτή είναι η διαρροή. Θα γίνει το deal μέσω Ολυμπιακού. Ανατροπή. Ναι. Γιατί πριν τι έλεγα, είπα κάτι διαφορετικό. Είπα για μένα, σε μένα. Εγώ πάλι δεν θα την έγραφα τώρα, να ξέρεις. Άλλο. Μα είπαμε ότι είσαι έμπειρος και τρεπός να το γράψεις. Όλα καλά. Όχι, δεν τρέπομαι καθόλου. Επιλέγω τι γράφω. Πάντα. Δεν γράφω τι μου λένε. Και επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά, περίτρανα αυτή να τη φορά. Να ακούσουμε όλα μπα ο Τάρης για να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης. Εγώ δεν, δεν κατάλαβα άλλο. Γιατί ο Άρης έβγαλε μόνο στα μάτια του. Δεν το κατάλαβα ακόμη. Προσπαθώ να το καταλάβω. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Καρυπίδη για ποιο λόγο επέλεξε να βγει αυτή η διαρροή. Ναι. Μπορεί να είναι γιατί είναι αλήθεια. Ναι. Ωραία, ναι. Άμα είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να πει την αλήθεια. Όταν έρθει ο παίκτης και ανακοινωθεί η μεταγραφή, ναι, και ερωτηθεί, ναι, τότε να δώσει την ανάλογη απάντηση. Τώρα από μόνος του δεν υπήρχε λόγος να πει ότι. Μα ο μάνατζερ πάρει... που λέει θα τον πάρει ο Άρης τον παίχτη. Μα καταλήγει στο τέλος. Μα ο Άρης λέει ότι θα τον πάρουμε μέσω του Ολυμπιακού γιατί έχει σημασία μπάνε. Αν τον πληρώσεις. Τώρα. Αν χρησιμοποιήσεις δηλαδή τον Ολυμπιακό σε πειράζει. Μπράβο. Κυριαρχική επιρροή. Κυριαρχική επιρροή του Άρη Ολυμπιακό. Θα πέσει ο Ολυμπιακό. Να πέσει. Θα δώσει τα λεφτά στον Ολυμπιακό εσύ και θα τον πάρει ή θα ναι. πάρει ο Ολυμπιακός με δικά του λεφτά και δεν εσύ θα δώσει κάποια στιγμή. Μπορεί να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός από τον Ερυθρό Αστέρα και εγώ από τον Ολυμπιακό. Απαγορεύεται αυτό. Πω. Να δώσει ο Ολυμπιακός 1,5 εκατομμύριο στον Ερυθρό Αστέρα και ο Άρης στον Ολυμπιακό. Απαγορεύεται. Η FIFA τι λέει γι' αυτό? Επιτρέπεται. Αυτό θα έλεγα τώρα. Επιτρέπεται. Τα FIFA. Άμα γίνει καμιά καταγγελία, Χρήστα, τι γίνεται? Σε τι πράγμα, ότι αγοράζω ένα ποδοσφαιριστή? Μέσω άλλη ομάδα. Γιατί απαγορεύεται? Δεν ξέρω. Γιατί απαγορεύεται? Δεν ξέρω. Απαγορεύεται να πάρει μια ομάδα ο Ηρακλής και μετά τον αγοράσει ο Άρης τον Ηρακλή. Πού απαγορεύεται αυτό? Απαγορεύεται να πάρει μια ομάδα ένα παίκτη και να το δώσει σε σένα? Όχι. Όχι. Εντάξει. Εντάξει. Λύθηκαν οι απορίες σας. Ευχαριστώ. Δεν είχα μια απορία. Δεν είχαμε απορία. Εσείς έχετε μάλλον. Διαπιστώσεις έχουμε. Εσείς έχετε απορίες. Λοιπόν, αφού λύθηκε και αυτό το ζήτημα. Υπάρχει τελικά διαρροή. Υπάρχει τελικά διαρροή. Είχαμε μια αμφιβολία αν υπάρχει. Να πάρουμε στις βλάβες της ΔΕΗ και της ΕΙΑΔ. Η ΕΙΑΔ τώρα τελευταία άρχισε να ανεβαίνουν τα νερά. Γιατί? Διαρροή. Τι συμβαίνει? Στην Αθμήνη. Έχει διαρροή. Δεν προλαβαίνουν τα νερά να μαζεύουν. Στην περιοχή Χαριλάου. Έχει διαρροές. Τι γίνεται με τα τιμολόγια σας, παιδιά? Κάποτε πληρώναμε 20 ευρώ και 25 νερό. Τώρα πόσο? 60. 59, 55. Πισίνα έχεις? Τι κάνεις, ακούσει, ναι. Έχεις πισίνα? Κάθε μέρα μπάνιο. Ας το μπάνιο, έχεις πισίνα? Όχι. Και δεν μας έχεις καλέσει, ρε φίλε? Ναι, ρε φίλε, όντως. Πισινάρα, πισινάρα, ναι. Εσωτερική. Ω, βέβαια. Μας βλέπουν έξω αυτό κάθε μέρα. Ναι, εννοείται. Όχι, drone έχει αυτά. Γιατί φαντάζομαι είσαι και free τύπος, ούτε μαγιό τίποτα. Εννοείται, μέσα όμως, εννοείται. Εσωτερική, ωραία. Προχωρημένος. Μην την γεμίζετε κάθε εβδομάδα. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μας έχουν πάει στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι μαζί μας. Πρέπει να πούμε αυτούς που στηρίζουν την εκπομπή.
Λοιπόν, υποτοπία είναι ο Πία Θράκης, η οποία μας δίνει ένα φοβερό ούζο, το ούζο 7, μαλακό γλυκόπιωτο με απαλό άρωμα και ένα εξαιρετικό τσίπουρο το Ιωθινών, το οποίο πράγματι πρέπει να το δοκιμάσετε, να το ζητάτε στα μαγαζιά. Δεν ενδείκνεται πριν γράψετε τη διαρροή να πλακωθείτε στην υποτοπία Θράκης. Μετά, ναι, όσο θέλετε. Ένα τσιπουράκι είναι ότι πρέπει τώρα για να ηρεμήσουμε. Λοιπόν, ένα Ιωθινών διπλής απόσταξης. Από αμπελώνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας, πάρα πολύ ποιοτικό. Ωραίο το Παγκαίο. Σας συστήνω να το δοκιμάσετε και να το ζητάτε στα μαγαζιά, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Ποτοπία είναι οποία Θράκης. Και φυσικά ο μεγάλος διαγωνισμός από τα Φορόλ. Νομίζω ότι πλέον έχετε γίνει κοινωνία όλοι αυτού του μεγάλου γεγονότος, των μεγάλων προσφορών από τα Φορόλ. Επιλέξτε βεβαίως προϊόντα με τη σήμανση 7 years for all για τα 7 χρόνια των for all. Παίρνετε έτσι μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων. 50 μεγάλοι τυχεροί για 50 μεγάλα δώρα. Ένα πεζό 208 και φυσικά ηλεκτρικά σκούτερ, ποδήλατα πεζό, 7 κινητά Apple iPhone, PlayStation, φωτογραφικές μηχανές, action κάμερας και τριήμερα στο πύλιο. Για περισσότερες πληροφορίες στο forallstores.gr. CFD Carpets, Κολοκυθάς μαζί μας, δεύτερη ώρα. Ό,τι έχετε χαλιά, παπλώματα, στρώματα και θέλετε να είστε για το χειμώνα μια χαρά, ειδικά σε χαλιά και παπλώματα, 2-3-10-7-62-164 και οι άνθρωποι του CFD Carpets Κολοκυθάς έρχονται στο σπίτι σας εντός 48 ωρών, παραλαμβάνουν το χαλί, το πάπλωμα, τα πλένουν και μια χαρά. Χαλιά λέμε, στρώματα, παπλώματα και σαλόνια με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά, από τα CFD Carpets Κολοκυθάς. Και μαζί μας πίσα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86, καλείται από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της πόλης, με πολύ μεγάλες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες μόνο 12,5, τρεις μεγάλες τετράγωνες μόνο 16, ειδικά σήμερα που έχει και υπερθέα μακώστα Super League 1. Βέβαια. Παίρνεις 6 μεγάλες πίτσες, τετράγωνες, 18 άτομα στο σπίτι. Άνετα. Μένουμε ασφαλείς και τα λοιπά. Βέβαια, θα αποστάσεις, θα πάρω, όλα αυτά. Ναι. Και σαλάτες και καλτσόνε και πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας. Το μενού αλλάζει κάθε μέρα από 2,80 ημερίδα. Ρωτήστε στο 2-3-10-62-85-86 τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Ένα γεμιστό με κιμά, το έτρωγα Κώστα. Λοιπόν, μια μερίδα. Τρεις περιγές, μια ντομάτα. 2 κιλά φέτα δίπλα, 200 κιλά μετά και ψωμί και αυτά. Και μετά ψωμί όχι ρε, τουλάχιστον με το ψωμί. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αρένα rapid δίπλα, η σεξάκι όπως έγραψε χθες φίλος. Ωραίος, ωραίος, Μερακλής. Και μπάρεις αυτά, σεξάκι. Μερακλής, Μερακλής. Στο 54-222 το στέλνετε, θα κληρώσουμε δύο συσκευασίες αρένα rapid σήμερα για δύο τυχερούς Κώστα. Και θυμίζω και το διαγωνισμό για τα γυαλιά αξίας 65 ευρώ από το Opticon Express. FM κενό, ονοματεπώνυμο πάλι. Γυαλί Opticon Express, γυαλιά ηλίου, ό,τι θέλετε. Και αυτό στο 54-222, 0,62 λεπτά μόλις του ευρώ ανά μήνυμα. Έχουν στείλει πολλοί φίλοι και για Arena Rapid και για γυαλιά ηλίου. Στείλτε παιδιά, στείλτε, στείλτε. Κούση ερώτηση για σένα. Έλα. Πόσα κουτιά Arena Rapid, ναι, πρέπει να πάρει ο Ηρακλής για να ανέβει? Αυτή τη στιγμή, αδερφέ, δεν χρειάζεται κανένα γιατί έχει ανέβει ήδη. Ωραία. Όμως μετά θα χρειαστεί να πάρει, γιατί είναι τόση η λίστα αναμονής μετά από τόσα χρόνια και τόση και η δική μας επιθυμία εντός αγωγικών, if you know what I mean, όπου προφανώς θα χρειαστούμε και κάποια βοήθεια, άρα θα πάρουμε δύο κουτάκια. Ωραία. Για να σας ικανοποιήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Ένα μήνυμα για το Χρύσανθο μου διέφυγε νωρίτερα, θα το διαβάσω όμως. Χρύσανθε, η μήνυση στο Sport Time από το Χαριστέα δεν νομίζω να έχει ακυρωθεί. Και ο Καρεπίδης πριν τη μήνυση είχε κάνει μια ανάρτηση για κάποιους μανόλιδες. Μανολίδιδες. Λοιπόν. Καλά τώρα. Για τη διαρροή το διαβάσαμε. Για τον Ιβάν που δεν βγάζουμε άκρη το ανεβάσαμε. Όπως πάντα φταίνει οι δημοσιογράφοι, παιδιά. Όπως πάντα φταίνει οι δημοσιογράφοι. Ποτέ δεν φταίνει οι παράγοντες, οι ομάδες, οι παίκτες, οι προπονητές, οι διαιτητές. Οι δημοσιογράφοι φταίνει. Καλησπέρα στον Ανέστη για τα γυαλιά ηλίου και στην Κυριακή για τα γυαλιά ηλίου και στο Στέλιο για το Arena Rapid. Rapid, λοιπόν. Σε λίγο θα υπάρχει σποτάκι που θα διαφημίζει ότι η μετάδοση του αγώνα του Άρη την προσφέρει η ΠΑΕ όσο φουπού. Πω χοντρό. Ο 6972 και ο 6944, καλησπέρα. Χρήσανθε, μας λες τι λέγαμε οι παίκτες του ΠΑΟ για πληρωμές, για παίκτες του Άρη θα μας πεις, για τις εντολές που έχουν με ποιες ομάδες, να κόβεται το μήνυμα του 6944. Επιστρέφουμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Μετρημένα τα κουκιά για τη μεσαία γραμμή, υπάρχουν ο Μαωρίσιο, ο Ελ Καντουρί και υπάρχει και ο Νερός Τσιγκάρας που δεν ξέρω αν θα παίξει βασικός ή αν θα μπει
ως αλλαγή. Είναι μέσα και ο Βιερίνη, όπως έχει γίνει γνωστό από χθες. Νομίζω θα έχει συμμετοχή στο σημερινό μάτς. 9 η ώρα, θυμίζω, η Σέντρα, στην ζωντανή μετάδοση από τον Λίμπερο 107,4. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ και αν θα προβεί και σε αλλαγές ο Φερέιρα, αν θα βάλει το Μιχαηλίδη, για παράδειγμα, βασικό, ή αν θα αλλάξει λίγο την τριάδα εκεί πίσω από τον επιθετικό, Στόχ, Λιμνιός, Μπίσεσβαρ, αν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, αν και δεν νομίζω, για παράδειγμα, να πάρει φανέλα βασικού ο Λάμπρου, γιατί δεν έχει πολλές επιλογές, αυτή είναι η αλήθεια, ο Αμπέλ Φερέιρα. Δεν θα αναλύσω το πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη. Αν δεν το κάνει Κώστα και η ΑΕΚ κερδίσει τον Όφη, θα φύγει η ΑΕΚ στο μείον 4, στο συν 4 ή στο συν 5, και υπάρχει το ενδεχόμενο, Κώστα, και ο ΠΑΟΚ να πάρει πίσω τους βαθμούς από το ΚΑΣ, και να φτάνει, πάλι και πάλι να τερματίσει τρίτος. Ένα σενάριο που καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Αμπέλ, καλά τα κατάφερες. Και αυτό να γίνει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει μετά. Οπότε καλό είναι για τον ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη σήμερα, να παραμείνει στο μείον 2 από την ΑΕΚ εφόσον αυτή κερδίσει τον Όφη, και να δει ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να κάνει Κυριακή σε Καραϊσκάκη και Τετάρτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο φίλος μου ο Πέτρος με ρωτάει, Κώστα, τι εννοείς ότι ο Ηρακλής ανέβηκε? Εντάξει ρε παιδιά, μια αίσθηση εκφράζουμε. Μην τρελαίνεστε. Θα ανακοινωθούν όλα. Γίνονται κινήσεις, αφού ξέρετε. Εμείς δεν τα βγάζουμε προς τα έξω. Εδώ οι άλλοι βγάλανε ότι πήραν παίκτη από τον Ολυμπιακό και γίνεται χαμός. Τι περιμένετε, να βγάζουμε κι εμείς προς τα έξω τι κάνουμε? Και κακώς βγήκαν αυτά που βγήκανε, λέω εγώ. Πρώτα τελειώνει η δουλειά, ανακοινώνεται και μετά τα λες. Στο Βόλεϊ γίνεται τίποτα με τον κύριο πολεμικό τέχνη? Έρχεται η ομάδα, του λέει, έρχεται η Harry Kane. Εναντίον μας. Τους έχουμε, να ξέρεις. Τους έχουμε. Κάτι σφαλιάρες θα πέσουν. Εύκολα. Εύκολα. Harry Kane. Εσείς ακούσεις. Ναι, εγώ. Έλα λίγο να... Με το που σου πει αυτό, Κώστα, άκουσα πώς θα κάνεις. Θα ρίξεις κεφαλιά και θα τρέξεις. Θα έχεις 3 δεύτερα μέχρι να συνέλθει ο αντίπαλος. Με τα 104 κιλά μου, όλα σε όγκο και σε μυς, νομίζω ότι είναι προφανέστατα ότι έχω το πλεονέκτημα. Την ώρα που σου λέει εσύ ακούς και τα λοιπά, κεφαλιά ανάμεσα στα μάτια και τρέχεις. Εσύ ακούσεις. Μετά τρέχεις. Ακούσεις εσύ. Λοιπόν, σας είπε ο Κώστας νωρίτερα. Δημοσιογράφο. Εσύ ακούσεις, δημοσιογράφο. Έτσι έψαχνε και ο Βλάτα Νίβιτς κάποιος συνάδελφό μας. Ναι. Εσύ είσαι. Γιατί έγραψε ο συνάδελφος, φίλος κιόλας, σε μια προετοιμασία ότι δεν πάει καλά ο Ήβης και δικαιολογημένο Φωτάκης έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα. Εσύ είσαι. Ποιος είναι αυτός, έψαχνε μετά ο Βλάταν. Δημοσιογράφος. Δεν είναι και πολύ έτσι ήρεμος γενικότερα ο Βλάταν Ήβης. Ένα τέτοιο με έκανε ο Μπράντοβιτς όταν τους κερδίσαμε στο Ιβανόφι. Στη συνέντευξη τύπου. Που εγώ φυσικά ρώτησα, εννοείται. Εν τω μεταξύ τους έχουμε κερδίσει 72-58. Τους έχουμε κάνει γιογιό. Ηρακλάρα, αγαπώ. Δεν περνούσε το κέντρο. Ηλιάδης, αυτά, χαμός, όλα μέσα. Και στη συνέντευξη τύπου ο Κούσης φυσικά ανεβασμένος και χωρίς οπαδικά, ας πούμε, γυαλιά κτλ. Και ενώ αυτός λέει στις δηλώσεις του πάλι για διαιτησία, ο Κλαψιάρης, ο Μελιτζανής, ναι, που είχε 85 εκατομμύρια μπάτζετ, ας πούμε, και έχασε από το Δέδα και τον Ηλιάδη και τον Παυλίδη, δεν περνούσε το κέντρο οι παίκτες του, ο Λάκοβιτς και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Και κάνει λέω εγώ, ας πούμε, ο αντικειμενικός, λέω, coach, μιλήσατε για διαιτησία, έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο? Δηλαδή, λέω, πες μας μια φάση, ρε φίλε, ότι να, σε εκείνη τη φάση μας δώσαν ανάποδα ή μας φορτώσαμε 5 φάουλ τον Μπατίστ. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Και? Και λέει, εσείς είστε δημοσιογράφος. Εν τω μεταξύ. Όχι, περνούσα απ' έξω. Ναι. Λέω, φυσικά, ακούσει Κωνσταντίνος από το Μέτρο Σπορ. Και τα λοιπά. Ναι, από το Μέτρο Σπορ. Λοιπόν, και λέει. Εντάξει, λέει, επειδή βλέπω πολύ κόσμο εδώ. Εν τω μεταξύ, για τους ατύπους, ξέρεις, χαμός. Επειδή βλέπω πολύ κόσμο εδώ και δεν μ' αρέσει να μιλάω σε οπαδούς. Σε είπε οπαδό, Δεν είπε, δεν μ' αρέσει να μιλάω σε οπαδούς. Να σας απαντήσω, και είπε μετά ότι κοκκινισμένος, πάλι τσατισμένος και τα λοιπά. Και κάτι τέτοιο μου είχε κάνει και ο Σούμποτιτς, πάλι σε Ηρακλής Ολυμπιακός, πάλι τους κερδίσαμε. Και ο Σούμποτιτς είχε πει, σίγουρα είστε δημοσιογράφος, κάτι τέτοια, πήγαινε να με κάνει παιχνίδι. Τέλος πάντων. Και όπως λέει ένας φίλος μου, και όπως λέει ο φίλος μου, από το Μέτρο Σπορ και όχι από τη Μέτρο Σπορ, Στέργιο, έχει δίκιο. Να αλλάξετε εκεί. Ναι, την κάνατε τέλος πάντων. Εγώ είχα ωραίες κόντρες πιτσιρικά όταν ήμουν στην ηλικία των 20, 22, 23.
με τον Πέτρο Θοδωρίδη. Χρειάστηκε κάθε φορά να του πάρω ένα τηλέφωνο να το ρωτήσω για ένα συμβόλαιο. Όχι, για το. Και μου απαντάει, τον λέω, είναι το συμβόλαιο του Τάδε Λίγη. Ναι. Και μου παίρνει την απάντηση, εσύ αν τη σε νοιάζει. Να είσαι καλά πρόεδρε. Παραγοντάρα. Παραγοντάρα. Πέτρο Θοδωρίδη. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Οι δημοσιογραφικές ιστορίες είναι πολλές και ατελείωτες. Σας είπε νωρίτερα ο Κώστας για το τελικό του κυπέλου, που τελικά δεν είναι μόνο το ΆΚΑ το πιο ασφαλές γήπεδο, το μόνο ασφαλές γήπεδο στην χώρα. Εντάξει, γιατί κάθε χρόνο επί τρία χρόνια το παπά αυτό ακούγαμε. Λοιπόν, έγινε η ψηφοφορία στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφισαν παρόν. Μπουτσικάρης, Μάκης Γκαγκάτσης, Ασλανίδης και Γραμμένος. Όχι, ψήφισε μόνο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο φίλος του Κώστα, ο Τάκης Αγραφιώτης. Μιλάμε για την Ριζούπολη. Και τελικά θα γίνει Ριζούπολη. Ο Ολυμπιακός πρότεινε το Κλεάν Ζευγελίδης. Όχι, εντάξει. Επειδή είναι ωραίο γήπεδο, ποδοσφαιρικό. Θυμίζει Λατινική Αμερική. Επειδή δηλαδή, είναι φυσικά. Τι, υπάρχει καλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Όχι. Άσε τώρα, δεν μιλάμε. Και το Παγκρίτιο ζήτησε ο Ολυμπιακός. Σαν κάτι λαστιχένια γήπεδα που τη μια μέρα έχουν 25.000 και την άλλη μέρα έχουν 40. Ξαφνικά. Και το Παγκρίτιο ζήτησε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα Παγκρίτιο, Κώστα. Υπάρχει. Δεν έχει πέσει ακόμα δηλαδή. Να μην πέσει ποτέ. Υπάρχει. Αυτά ζήτησε ο Ολυμπιακός. Δεν είχε τύχει. Άρα στη Ριζούπολη θα γίνει ο τελικός. Και διαβάζω ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστα θα κινηθεί νομικά εναντίον αυτής της απόφασης. Εναντίον αυτής της απόφασης. Κάνουν λόγο για δόλια επιλογή του γηπέδου. Καθώς όπως αναφέρουν οι Ολυμπιακοί, οι άνθρωποι της ΕΠΟ ομολόγησαν πως δεν έχει ελεγχθεί η καταλληλότητά του. Και ακόμα τονίζουν ότι θα κινηθούν και κατά της ΕΠΟ σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του τελικού. Τώρα κοίταξε, υπάρχουν δύο στο νόμισμα όπως πάντα στην αλήθεια. Βέβαια η αλήθεια είναι μία, αλλά ανάλογα πώς θα τη δεις. Όντως το γήπεδο αυτό έχει να χρησιμοποιηθεί καιρό νομίζω, έτσι είναι, ή κάνω λάθος? Τελευταία φορά ποτέ έπαιξε ο Απόλλωνας, ξέρω εγώ. Ποτέ. Το Βλεβάρι. Ποτέ. Ξέρω εγώ. Ποτέ. Απ' την άλλη όμως, όπως λέει η ΕΠΑ, όπως λένε στους μου, η ΕΠΟ δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αυτό συζητήθηκε, λέει, και μέσα στα γήπεδα που προτάθηκαν από τότε ήταν και η Ριζούπολη και το δέχτηκαν τότε οι ομάδες. Άρα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Βεβαίως, εδώ που τα λέμε δεν περιποιεί η τιμή τώρα για τη χώρα να γίνεται το τελικό σε ένα τέτοιο γήπεδο. Έτσι είναι. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά. Και κλεισμένο δεν είναι? Και κλεισμένο. Ωραία. Ας το κάνανε στην Πάτρα, που είναι μεγάλο το γήπεδο. Ας το κάνανε στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Ας το κάνανε στην Τούμπα. Θα υπήρχαν κάποια ζητηματάκια για την Τούμπα. Ο λαός και αυτά και ο Γάβρος να το σηκώνει μέσα εδώ και πώς το δεχθήκατε και τέτοια. Υπάρχουν καλά γήπεδα πέρα από την Τούμπα, Κώστα. Να, το Κλεάν Βικελίδης. Μα ρε παιδί μου, τώρα κάτω στο ΆΚΑ λες ότι είναι έδρα της ΑΕΚ. Τόσα χρόνια στο ΆΚΑ δεν γινόταν και παίζανε πάω ΚΑΕΚ. Ορίστε. Κάτω στο ΆΚΑ. Ό,τι είπα. Αυτά για το υλικό του κυπέλου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Φέτος δεν θα μας απασχολήσει και ιδιαίτερα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Το πιστεύεις? Ωραία. Διαφημίσεις και σε δύο λεπτάκια πάλι μαζί. Στείλτε μηνύματα, έχουμε και Arena Rapid και γυαλιά. Στείλτε μηνύματα, προλαβαίνετε. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γυαλιά δίπλα, Arena Rapid ή σεξ ή χάπια ή ό,τι θέλετε. Ή αν δεν βάλετε τίποτα, θα θεωρήσουμε ότι θέλετε να πείτε και στις δύο κληρώσεις. Στο 54222 στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε δύο λεπτά πάλι μαζί. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Και ο Νίκος στην είναι εντάξει για το Arena Rapid. Καλησπέρα μου σε όλους. Καλησπέρα, Νίκο. Έχουμε πολλά ερωτήματα από φίλους του Ηρακλή που ρωτούν τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Υπάρχει βεβαίως μια κινητικότητα η οποία προφανώς και είναι καλό να υπάρχει, να ακούγεται ο σύλλογος, αλλά το θέμα είναι να ακούγεται ουσιαστικά και θετικά. Δεν είναι να ακούγεται άιντε ανεβήκαμε στην Αλφα Εθνική. Λοιπόν, γίνεται μια διεργασία, υπάρχει μια ζήμωση, υπάρχει μια επιτροπή η οποία προφανώς και έχει έργο δύσκολο, θα πρέπει και να μαζέψει λεφτά και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες σχετικά με την απόκτηση της νέας εταιρικής ταυτότητας. Το αφημί δηλαδή. Στέργιο. Για καταλαβαίνει ο κόσμος, Κώστα. Ρε Στέργιο, δεν είναι αφημί. Κώστα, το αφημί θα λες. Όχι, άλλο ιδρυτικό σωματείο θα είναι και τα λοιπά. Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι η ομάδα εδώ κοντινή μας η οποία έχει Ρίγλια. Ακουστεί. Δεν ξέρω, δεν έχω πάρει τέτοιο στο κινητό μου. Έχουν πάρει όλοι άλλοι. Δεν έχω κάτι στο κινητό μου, εγώ κάτι τέτοιο. Εσύ έχεις μεγαμπάιτ? Όχι, έχω μεγαμπάιτ, αλλά δεν έχω στο κινητό μου. Μάλιστα, ναι. Δεν έχω στο κινητό μου. Λοιπόν, anyway, αυτή η επιτροπή έχει αυτό το ρόλο. Ήδη στη συγκέντρωση της Δευτέρας στο ξενοδοχείο εκφράστηκε ενδιαφέρον από αρκετούς να δώσουν χρήματα και ήταν κάτι που αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη.
σύμφωνα τουλάχιστον με τους διοργανωτές με τους οποίους μιλήσαμε εμείς χθες. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι από εδώ και στο εξής, οι πράξεις. Θα πρέπει να γίνουν επαφές με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Ευγενίου, για την ομάδα της Τρίγκλες λέμε, να ολοκληρωθούν αυτές οι επαφές, να οριστικοποιηθεί το deal. Ο κύριος Ευγενίου δεν ζητάει λεφτά τώρα και είναι προς τιμήν του. Πότε τα θέλει? Όταν πάει η ομάδα με το καλό στην πρώτη εθνική, είπε, και όταν μετά την πρώτη εθνική, ας πούμε, στη διάρκεια της χρονιάς τότε, έρθουν και κάποια έσοδα, κανένα τηλεοπτικό κτλ. Λέει, άμα είναι τότε, δώστε μου τίποτα. Λοιπόν, λέει μια πληροφορία. Δεν είναι διασταυρωμένο αυτό. Οπότε το θέμα είναι να μαζευτούν χρήματα για να μπορέσει να ρολάρει όλη η κατάσταση και όχι να δοθούν κατευθείαν για την απόκτηση της νέας εταιρικής ταυτότητας. Θα χρειαστεί και να γίνει και μια ομάδα, εννοείται. Ότι αν είναι Super League 2, όπως θα είναι η νέα διευρυμένη κατηγορία, προφανώς θα χρειαστεί ένα 300, να πω, 400, να κάνεις ομάδα. Ναι. Όχι για να ανεβείς, για να σταθείς. Για να σταθείς, λες εσύ. Για να ανεβείς, θες πάνω από 500. Κάτσε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατηγορία, ποιες μετέχουν. Εντάξει, ακόμα είναι τα πράγματα είναι ρευστά. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω ένα 500 για να είσαι, ας πούμε, ανταγωνιστικός. Δεν ξέρω αν παίζεις όμως πάλι να πάλι τα ίδια πάλι. Καλά, εννοείται. Ηρακλής ποτέ. Δεν ξέρω αν παίζεις. Ηρακλής ποτέ. Δεν ξέρεις. Άλλη τελική ταυτότητα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή προφανώς και έχει λοιπόν αυτό το δύσκολο έργο. Προφανώς και υπάρχει αισιοδοξία. Προφανώς και πρέπει να περιμένουμε, γιατί στον Ηρακλή όλα τα έχουμε δει και όλα μας μυρίζουν, όλα μας ρωμάνε, κανείς δεν μας αρέσει και όλοι μας αρέσουν, αλλά μετά κανείς δεν μας αρέσει. Οπότε ας περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις. Είναι καλό ότι υπάρχει τώρα μια κινητικότητα. Είναι καλό ότι κάτι πάει να γίνει. Είναι καλό ότι κάτι πάει να γίνει και με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Και εκεί προχωράνε τα θέματα. Οπότε είναι προσθετική η κατεύθυνση. Τώρα, στα μπασκετικά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά στο θέμα του προπονητή. Προφανώς και οι μέρες περνάνε και πρέπει να κλείσει το θέμα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας εννοείται ότι πρέπει να κλείσει το θέμα. Είτε μείνει ο Κατζούρης, είτε έρθει ο Γιάνγκος, είτε έρθει ο Χάρης Μαρκόπουλος, είτε έρθει ο Σούμποτιτς, είτε έρθει ο Σωτήρης Μανολόπουλος, είτε έρθει ο οποιοδήποτε άλλος έχει προταθεί. Θα πρέπει να τελειώσει το θέμα για τον Ηρακλή στο μπάσκετ, για να ξεκινήσει να παίρνει και παίκτες. Γιατί τώρα βλέπω ότι έκλεισε ο Σκορδίλης στο Περιστέρι. Ο Σκορδίλης ήταν στόχος του Ηρακλή. Χάθηκε. Τον χάσαμε, Στέργιο. Το Σκορδίλη. Και κάποιον άνθρωπο του Περιστέρι το διαβάζαμε, του Άρη. Το Φλιώνει. Το Φλιώνει. Το Περιστέρι, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις, μεθοδικές. Βεβαίως, ίσως πληρώνει κάτι παραπάνω γιατί είναι ακόμη νωρίς τη χρονιά. Όμως από την άλλη πλευρά, θέλει να τελειώσει την ομάδα του, γιατί 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η χρονιά. Το Περιστέρι παίζει στους ομίλους του BCL. Θα ξεκινήσει Α1. Θέλει να είναι έτοιμο και καλά κάνει. Λοιπόν, ο Ηρακλής που ξεκινάει ακόμη πιο νωρίς, θα έπρεπε να ήδη να έχει ξεκινήσει. Λοιπόν. Και θα ξεκινήσει. Λέω εγώ. Όχι για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πριν πας στα υπόλοιπα. Τι έγινε στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Είμαστε πολύ κοντά στο να ανακοινωθούν τα πολύ μεγάλα πράγματα που περιμένουν ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Παιχταράδες. Λίγο υπομονή ακόμα. Όπως λέει και η Παϊάρης. Σύντομα ξεκαθαρίζει. Σύντομα ξεκαθαρίζει. Σύντομα ξεκαθαρίζει. Αυτά και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αύριο πάλι. Και στον μπάσκετ του Άρη μία από τα ίδια. Υπό την έννοια ότι δεν είναι μόνο το θέμα των μετοχών, το οποίο για μένα είναι πλέον ίσονο σημασίας. Προπονητή έχει ο μπασκετικός Άρης. Βέβαια, το Σάβα Καμπερίδη. Άρα έχουμε και δύο προπονητή. Μόνο Ηρακλής δεν έχει. Μόνο Ηρακλής δεν έχει. Λοιπόν, το θέμα βέβαια για τον Άρη είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα των μπαν. Ο Άρης έχει 8 μπαν. Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσω κάτι στους εκλεκτούς συναδέλφους. Πολλοί κάνουν έτσι αναφορές για τον μπάσκετ, ενώ δεν ξέρουν ότι μπάλα μπάσκετ μέσα έχει αέρα και δεν έχει, ας πούμε, σανό. Λοιπόν, θα πρέπει πριν πούν οποιοδήποτε στοιχείο για τις ομάδες, ιδίως για νομικά θέματα που είναι πιο λεπτά κτλ., ας κάνουν έτσι ένα scroll λίγο στα site, Google, αυτά, FIBA κτλ. Κάποιο τηλέφωνο. Καλά, τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα πριν πεθάνανε. Τέλος το ρεπορτάζ. Σταμάτησαν να παίρνουν τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο. Κανείς δεν παίρνει τηλέφωνο. Όλοι κάνουν ρεπορτάζ από το ίντερνετ. Γράφει ο Κούσης ότι έτσι και έτσι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ελάχιστοι κάνουν ρεπορτάζ. Ακόμα, δεν λέω ότι δεν κάνουν. Ακόμα και συνάδελφο τηλέφωνο. Να σου πει Κώστα. Αυτό ρε φίλε τι γίνεται. Ευτυχώς μερικοί ακόμη κάνουν και παίρνουν τηλέφωνα. Άλλοι βλέπουν. Έγραψε το CNN ότι πήραμε τον McDonald's. Είναι αλήθεια? Με μήνυμα στο Messenger. Ναι. Όχι με τηλέφωνο. Ή το γράφουν. Ο Ηρακλής πήρε το McDonald's. Ωραία.
Τελειώσαμε. Παιδιά. Καλή επιτυχία. Ο Ηρακλής πήρε τον Κατσίβελη. Το είπε ο Κούσης μια φορά για πλάκα στην εκπομπή. Και το γράψανε όλοι. Μπράβο Κώστα. Λοιπόν. Μπράβο Κώστα. Ναι, αλλά τώρα που πετάω τα ονόματα και δεν τα πιάνουν, τώρα δεν τα γράφουνε που πετάω τα αληθινά ονόματα. Anyway. Ο Άρης έχει 8 μπαν λοιπόν και πρέπει να τα λύσει, γιατί έχει έρθει η directive από τη FIBA η οποία λέει ότι δεν μπορούν ούτε παίκτες που έχουν τα δελτία της στην Ελλάδα να πάνε στον Άρη. Από τις ακαδημίες μου? Σου όχι. Του ναι. Ναι, από τις ακαδημίες της κάθε ομάδα. Μπορείς. Έχει κάποια μπαν ή ναι, αλλά θα βάλεις 16χρονο μέσα να παίζει 17χρονο. Ούτε δανεικούς από Ελλάδα, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Άμα το δελτίο είναι. Μόνο από ακαδημίες και ό,τι έχεις δηλαδή. Μόνο στα δελτία έχεις. Δύο όχι, πάω ή ένα. Μόνο στα δελτία έχεις και τα δελτία των εφήβων σου που δεν είναι 18, γιατί άμα είναι 18 πρέπει να κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο να υπογράψουν και πάλι δεν μπορούν. Και πάλι δεν μπορούν. Και πάλι δεν μπορούν. Άρα κάτω το 18. Επίσης να πούμε. Τα μπαν του Άρη, τι πόσο ανέρχονται όλα μαζί. 8 μπαν είναι τώρα βάλεση. Να μην είναι κανένα 700. Ναι. Από 70 χιλιάρικα πες. Ο ΠΑΟΚ έχει? Όχι. Αυτό θέλω να πω. Όλοι λένε ο ΠΑΟΚ θα έχει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει αποφάσεις εναντίον του. Δεν έχει μπαν. Μπορεί να τα προλάβει δηλαδή. Άλλο απόφαση του ΜΠΑΤ, του δικαστηρίου της FIBA. Ποιο? Του ΜΠΑΤ. Όπως λένε Batman. ΜΠΑΤ. Ναι. Άλλο απόφαση του ΜΠΑΤ και άλλο μπαν. Έχει διαφορά. Η απόφαση του ΜΠΑΤ δικαιώνει ας πούμε τον Χάτσερ και τον Αθηναίου που λέμε στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ενός μηνός, μπορεί και παραπάνω, να επιδιώξει να πληρώσει ή να ρυθμίσει το χρέος προς τον πιστωτή. Είτε προς τον Χάτσερ είτε προς τον Αθηναίου. Αυτά για τον νέο ΠΑΟΚ θα είναι ψίχουλα. Κώστα, πάμε παρακάτω. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει μπαν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει παίκτη. Στο site της FIBA, εγώ που μπήκα χθες, ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπαν. Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ένα άλλο σημαντικό μπασκετικό. Χθες είχαμε ένα περιστατικό μηδενισμού του Άρη στο παιδικό. Αυτό προφανώς και είναι ένα λάθος το οποίο έγινε τώρα εκεί, δεν ξέρω, από τον πάγκο, από τους ανθρώπους, από τη γραμματεία, από οτιδήποτε. Ο Άρης ισχυρίστηκε ότι ήταν από τη γραμματεία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι ευχάριστο για τα παιδιά, για τον κόπο των παιδιών, όχι για τίποτα άλλο. Δεν εξετάζουμε αν είναι μια μεγάλη ομάδα ή μια μικρή. Έπαιζε, ας πούμε, Άρης. Παίζονταν τίποτα. Ναι, πρόκριση στην επόμενη φάση, στους 4 του παιδικού. Στους 8 του παιδικού έπαιζε Άρης Αστέρας Πλαγιαρίου. Σημαντική διαφορά δυναμικότητας. Ναι. Δηλαδή ο Άρης δεν είχε λόγο ο Άρης να κλέψει, να βάλει τον Κούση που είναι καλός. Φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν, το έβαλε ένα παιδί, έβαλε εκτός λίστας, γιατί δίνεται λίστα στη γραμματεία, δώσανε 10 ονόματα. Και έπαιξε ενδέκατος. Έγινε η ένσταση. Δεν μπορούσε η ΕΚΑΣ βέβαια να κάνει κάτι διαφορετικό. Έτσι είναι παράβαση κανονισμών. Είπε ο Άρης ότι η γραμματεία έκανε λάθος, δεν έγραψε το όνομα κτλ. Λοιπόν, δεν το είδανε, δεν το πρόσεξαν κτλ. Ο ενδέκατος, ξέρεις, αν είχε ρόλο σημαντικό στο παιχνίδι, απλά έπαιξε το τέλος. Έπαιξε το τέλος λίγο το παιδί, έβαλε και 5 πόντους. Τέλος πάντων, έγινε λάθος τώρα, δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω στο λαιμό μου οποιονδήποτε. Εννοείται ότι κάποιος έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω, ο προπονητής, ο έφορος, τι να πω. Η γραμματεία, οι διαιτητές. Αυτά έχουν γίνει φίλες οι επαγγελματικές κατηγορίες. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Okay. Κατεβάζεις μια ομάδα, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τιμωρημένος έτσι απλώς λίγο. Τι μου λες. Σωστά. Τέλος πάντων. Το παιδικό τώρα, εντάξει, εμείς, okay, εμείς λέμε την λάθος. Είδηση γιατί, ναι, γιατί χθες αναμενόταν με ενδιαφέρον η είδηση αυτή και μηδενίστηκε πράγματι η παιδική ομάδα του Άρη. Και είναι κρίμα, είπαμε, για τα παιδιά που προσπαθούσαν και κερδίσανε και 20 και 30 πόντους ήταν το μάτζ. Δεν ήταν δηλαδή ναι. Τα μάτζ αυτά ανταγωνιστικά. Anyway, πάει και αυτή η είδηση η μπασχετική. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε από αύριο, πιστεύω να έχουμε εξελίξεις για τις ομάδες. Ο Άρης μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να στείλει χαρτί στην ΕΟΚ που να εξηγεί τι θα κάνει με τα μπαν, δηλαδή να πει ότι κύριοι, εμείς είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων και τα λοιπά, να τα ρυθμίσουμε, θα τα πληρώσουμε, θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε, γιατί η ΕΟΚ δεν μπορεί να εκδώσει δελτία. Και είπαμε για την περίπτωση του Διαγόρα Δηροπηδέων, το γράφει ο συνάδελφος Αντώνης Καλκαβούρας στον Καζέτα, γιατί εμείς λέμε τις πηγές μας πάντα. Αναφέρει ότι ο Διαγόρας ζήτησε από τον Σάκε να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά. Θυμίζουμε ότι υπάρχει παράταση μέχρι 30 Ιουλίου για τα δικαιολογητικά. Τώρα υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ίσως πάει σε συγχώνευση με τον Ιωνικό
Ίσως προσπαθεί να πουλήσει το αφημί, κάτι που απαγορεύεται. Ή ίσως βρήκαν οι άνθρωποι τα λεφτά και θα κατεβούν. Και μακάρι να είναι το τρίτο. Έτσι. Εγώ διαβάζω τώρα τι λέει ο Αντώνης, τι γράφει. Οπότε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως εκεί που είχαμε αποχωρήσεις και λέγαμε ότι ούτε ο Διαγόρας θα κατέβει, τελικά ο Διαγόρας κατεβαίνει. Μέχρι στιγμής. Είπε να καταθέσει τα δικαιολογητικά. Αυτά και για την φοβερή και τρομερή Α1, η οποία πραγματικά περιμένουμε με ανυπομονησία πώς θα ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα. Με άδεια γήπεδα, με λίγες ομάδες κτλ. Αυτά για το μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ευρωπαϊκά κτλ. Με ρωτάει ένας φίλος, ο φίλος μου ο Φίλιππος, αν θα μεταφερθούν τα χρέη, αν θα αλλάξει σήμα και εμφάνιση και πότε θα τελειώσει οριστικά το θέμα. Πρώτον, τα χρέη δεν μεταφέρονται γιατί μιλάμε για άλλο ιδρυτικό σωματείο και άλλη ομάδα. Είναι κάτι το οποίο έκανε η Βέρεια, νομίζω, έτσι είναι. Η Βέρεια δεν είναι καινούρια. Ναι. Η Βέρεια είναι καινούρια, δεν έχει σχέση με τον ΓΑΣ Βέρεια. Ναι, ο σήμα. Ναι. Νουπουσού Βέρεια λέγεται. Και άλλο σήμα, άλλο χρώμα, μοβ, νομίζω σκούρο κτλ. Αλλάξαν λίγο, ναι. Ναι, λοιπόν. Η ομάδα της Τρίγλιας έτσι και έτσι φορούσε μπλε άσπρα. Ναι. Δεν θα αλλάξει χρώματα. Ωραία. Το σήμα, εντάξει, βάλτε μένα για γυρεό, λίγο αξίριστος άμα είμαι. Μια χαρά είμαι, με ρόπαλο κιόλας, έτσι κι αλλιώς μπράτσα έχω. Οπότε βάλτε και, βάλτε και μια λεοντή και αρένα ράπιντα μα πάρω και άντε κρυφτείτε μετά. Λοιπόν, άρα ναι, αυτό είναι το ζήτημα το νομικό, ότι δεν μεταφέρονται τα παλιά χρέη, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, γιατί είναι άλλο ιδρυτικό σωματείο και άλλη ΠΑΕ θα δημιουργηθεί, δεν αποτελεί συνέχεια δηλαδή όπως έκανε το λάθος ο φίλος μας που δεν πήρε τη διαρροή και μετά την πήρε. Ναι. Ναι. Και δεν είναι τελικά, αλλά είναι, όπως είπε η FIFA, ο Παραγουανός. Ο Παραγουανός. Να λοιπόν, την πληρώσει κι αυτός. Ψάχνουμε. Και το όνομα που με ρωτάει ο φίλος, το όνομα θα είναι, εντάξει, Ηρακλής Τρίγλιας. Διοικητηρίου, ας πούμε. Ηρακλής Μακεδονίας μπορεί να είναι. Ναι. Α, ο Ηρακλής Μακεδονίας. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά δεν είναι, νομίζω, τόσο σημαντικά. Σημαντικό είναι να γίνουν όλα σωστά, να μην επιβαρυνθεί η ομάδα, να μπορέσει να βρεθεί η λύση και το πότε θα τελειώσει που με ρωτάει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τελειώσει σημαντικό, αύριο. Σημαντικό είναι, Κώστα, δεν ξέρω τώρα και μιλάω σοβαρά, να μπει μια σειρά στο σωματείο και να μην χρειάζεται σε δύο χρόνια να ξαναμιλάμε, γιατί να είμαστε εμείς για νέο αφημί και άλλη ομάδα και γιατί... Και Παπαθανασάκη τα χρέη και τα λοιπά. Γιατί έχω και πολλούς φίλους Ηρακλειδείς και πραγματικά οι άνθρωποι είναι αποκομμένοι από το σύλλογο, πάνε μόνο στο μπάσκετ, πάνε στο βόλι. Ολοένα και λιγοστεύουν οι φίλοι του Ηρακλή. Που πες μου εσύ ότι έχουν άδικο. Εντάξει, δηλαδή εμείς καλά τα λέμε ότι πρέπει να πας, okay, αλλά ξαναλέω προσωπική εμπειρία, δεν έχουν το κουράγιο πολλοί φίλοι μου να πάνε στο Καφτατζόγλιο. Να πάνε, πες τους. Να έρθουν στο Ιβανόφιο, να τους δώσω και ένα διαρκείας. Δεν τους πείσω εγώ να πάνε. Να έρθουν στο Ιβανόφιο να γουστάρουν λίγο. Ο λαλίστα του συνάδελφό σας που ξέρει τα πάντα και λέει μόνο την αλήθεια, παράθεση γελάω, πού είναι να μας πει για την τριγωνική μεταγραφή Ματέο Γκαρσία, το ρωτάει το Βιτσόσκυλο. Είχε μια δουλειά. Έλειπε. Βιτσόσκυλο. Έλειπε. Μέχρι τις 1 και 10 τον είχαμε μαζί. Πήγε να επισκευάσει τη διαρροή. Πήγε στην ΕΙΑΔ. Μπομπο Μάστρο, καλά. Στην ΕΙΑΔ. Πήγε στην ΕΙΑΔ γιατί σου λέει πολλές διαρροές. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ με τις διαρροές. Α πλημμύσει όλη η Αλκμίνη. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση. Φτάσαμε στην κλήρωση. Περιμένουμε λίγο να κάνουμε μια σούμα. Πάμε στην κλήρωση. Πάμε στην κλήρωση. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι μαζί μας ήταν στη δεύτερη ώρα η Υποτοπία Ενωπία Θράκης που μας προσφέρει το εξαιρετικό θρακιώτικο Ούζο 7 και το φοβερό θρακιώτικο τσίπορο Ιωθινών. Κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης στο Ιωθινό, να το ζητήσετε. Έτσι από επιλεγμένους αμπελώνες στο Παγκαίο και στη Μαρόνια. Θα πρέπει να το ζητήσετε από τις ταβέρνες που πάτε, από τα Ουζερή κτλ. Να το ζητάτε. Είναι πολύ ποιοτικό, πολύ ξεχωριστό και θα σας αρέσει. Λοιπόν. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το μεγάλο διαγωνισμό των 4ALL, τα καλύτερα καταστήματα γρήγορης εξυπηρέτησης, όπου μπορείτε να κερδίσετε 50 μεγάλα δώρα με κορυφαίο ένα πεζό 208, επιλέγετε προϊόντα με τη σήμανση 7 Years 4ALL, παίρνετε κουπόνια, τα συμπληρώνετε, τα δίνετε στο ταμείο και μπαίνετε στην κλήρωση. Για περισσότερες πληροφορίες φυσικά 4ALLstores.gr στο διαδίκτυο. Και 2-3-10-62-85-86 είναι το τηλέφωνο της πίτσα. Mr. Gold, εντάξει, μισολογείο δύο φυσικές, αλλά εξυπηρετεί πέρα από δυτικά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνι και πενελί και
πιάτα ημέρα, μουστακάς, γεμιστά, παστίσιο, σουφλέ, φασολάκια, ριζότο και κάθε μέρα κάτι καινούριο από 2,80 ημερίδα. Είτε είστε μόνο στο σπίτι, είτε έχετε παρέα, είτε να δείτε κάποια ταινία ή να δείτε Super League 1 που έχει σήμερα. Χαμός, χαμός. Αγώνες 2, 3, 10, 62, 85, 86. Πάμε στην κλήρωση. Κώστα, θέλω ένα νούμερο για τα γυαλιά αρχικά από το 1 μέχρι το 11. Το 8 που είναι σήμερα η μέρα. Λοιπόν, και είναι και ο τυχερός αριθμός των Κινέζων. Είναι. Το 8, λοιπόν, βέβαια. Το 8. Το 8, το 8. Γαβριήλ Χατζιπαύλου. Γεια σου, Γαβριήλ. Τι κέρδισε ο Γαβριήλ? Τα γυαλιά. Τα γυαλιά. Το αρένα. Περίμενε. 12 και 16. Χατζιπαύλου Γαβριήλ, γυαλιά. Λοιπόν, για το αρένα, Rapid. Θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 17. Δύο ή ένα. Δεν είπαμε δύο σήμερα. Δύο είπαμε. Ο ένα. Δύο. Ένα. Δύο χθες που είχε γενέθλια ο Μπομπ. Και δύο είπε σήμερα. Ωραία, δύο. No problem. Δύο είπαμε. Εντάξει, εντάξει, δύο. Τι, και δύο τρία δίνουμε. Και ένα δύο. Από μένα δώρο. Δύο. Λοιπόν. Δύο σήμερα. Από το ένα μέχρι το. Κάτσε, πρέπει να κάνω μια ανανέωση. Ρε φίλε. Περίμενε. Ρε παιδιά. Το 22. Το 23. Τι λέω, ρε. Λοιπόν, το 11 και το 17. Περίμενε. Το 11. Σαν το Χρήστο με μαλλιά είναι. Κωνσταντινίδης. Μάλιστα. Και το, 17. Στέλιος Μανδάρας ή Μανδαράς. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, κερδίστε Γαβρίλη το αρένα. Γαβρίλη Παύλου τα γυαλιά. Ωραία. Νίκος Κωνσταντινίδης και Στέλιος Μανδάρας ή Μανδαράς. Γράψτε, γράψτε. Γράψτε. Έχω γράψει ήδη. Θα τα στείλω στη Μαριλίζα. Θα σας πάρει τηλέφωνο εντός 10 λεπτού, άντε βαριά, εντός Τετάρτου να συνημερώσει και πώς θα πάρετε τα γυαλιά. Και πώς θα έρθετε να πάρετε τις συσκευασίες Arena Rapid. Και όλοι όσοι έχετε στείλει μήνυμα κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ από το Opticon Express να πάτε να την εξαργυρώσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Αυτά και σήμερα. Αύριο πάλι, γερινάμαστε. Αύριο πάλι. Λαβράκι, θυμίζω... Χρήστο Λαβράκι, καλό, ε. Καλό, καλό. Με φασκόμηλο το κάνει. Ναι, φασκόμηλο, βέβαια. Πού να ξέρει, ρε Χρήστο, τώρα. Άσε με το φασκόμηλο. Πού να ξέρει. Βάλε πάνω... Φασκόμηλο και ελιές βάζει. Άσε, βάλε λίγο λαδάκι, λίγο ρίγανη. Ένα έβαλε. Και λίγο λιμονάκι τώρα. Λοιπόν, φασκόμηλο. Αύριο, αύριο. Άσε με τώρα. Αύριο συνταγές μαγειρικής. 7 και 4, το θυμίζω, Άρης Ολυμπιακός. Άσος. 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 9 η ώρα, πάω Παναθηναϊκός. Πιο δύσκολος Άσος. Χι Άσο. Και ΑΕΚ, Office 9.30. Άσο και over 3.30. Πανδεσία σήμερα. Πανδεσία. Όλα τα παιχνίδια. Και του Άρη και του ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από τον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα ο Κωστής Τσατσαρός.